Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακό και είμαι μαζί με τον Νίκο Πελεκούδα. Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε. Αυτονόητη απόδοχη. Όχι, δεν είναι πάντα αυτονόητη. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Και να πω για τι πράγμα θα μιλήσουμε, με τι αφορμή μάλλον, έτσι. Για το βιβλίο σου, Η πρώτη εισπορά σοσιαλιστικές και αναρχικές ομάδες στην Ελλάδα 1877-1907, που έχει εκδοθεί από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Λοιπόν, θα κάνω τώρα μια μάλλον κλασική ερώτηση. Γιατί επέλεξα αυτή τη χρονική περίοδο? Ναι. Κοίταξε, είναι... Καταρχάς θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό προκύπτει και από την άμεση πολιτική, από όλους όσους παλεύουμε στο κίνημα καθημερινά. Δημιουργείται η εντύπωση πως ό,τι κάνουμε ή κάποια από αυτά που κάνουμε είναι σαν να γίνονται πρώτη φορά. Και νομίζω ότι... Προφανώς είναι λαθασμένη αυτή η εντύπωση και έχει μεγάλη σημασία το να δούμε τη γενεαλογία αυτού που κάνουμε, το παρελθόν του, να βγάλουμε και τα συμπεράσματα μας γύρω από αυτό και κυρίως να το γνωρίσουμε, γιατί πιστεύω, θα τα πούμε ενδεχομένως και συνέχεια τις συζητήσεις, ότι ιδιαίτερα αυτή η περίοδος είναι η πλέον παραγνωρισμένη εκδοτικά, κυρίως από το αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλές στρώσεις σταλινικής μεθοδολογίας ιστοριογραφίας πάνω της. Είναι μια ακυρωμένη περίοδος, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ΣΕ και ΚΚΕ, δεν χρειάζεται πιο πριν να δούμε τίποτε άλλο. Όλα τα είναι ρομαντικές φαντασιώσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσπάθεια ανασύστασης μιας εργατικής αντίληψης για την αριστερά και γενικά για κάθε χειραφετητικό κίνημα, γι' αυτό και γίνεται αυτή η συσχέτιση, πρέπει να ξεκινάει από τα γονιδιακά στοιχεία του. Και είναι μια διαδικασία η οποία, εγώ εντάξει αναφέρομαι κυρίως στην Ελλάδα στο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που έχει ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, γενικά για το εργατικό κίνημα, και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπό το βάρος της κρίσης, όχι μόνο του συστήματος, αλλά και της κρίσης προσανατολισμού του εργατικού κινήματος, έχει αναζωπηρωθεί διεθνώς η ενασχόληση με αυτή την περίοδο. Νομίζω δηλαδή ότι έχει ένα και ιστορικό γενικά ενδιαφέρον, αλλά και άμεσα πολιτικό. Ωραία. Θέλω να μου πεις, γιατί επέλεξες ως μεθοδολογικά εργαλεία για τον ισχυρισμό σου ότι η Ελλάδα, γιατί αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός του βιβλίου, ναι, ότι η Ελλάδα της περίοδου εκείνης βρίσκεται εντός καπιταλιστικού πλαισίου. Νομίζω, τώρα που μπορώ να κάνω και λάθος, χρησιμοποίησες τους προκαπιταλιστικούς οικονομικούς σχηματισμούς στο βιβλίο του Μάρξ, το έργο, και την ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία του Λένιν. Ναι. Θέλω να πω, τι σε οδήγησε να οδηγηθείς, τι σε οδήγησε να διαλέξεις αυτά τα μεθοδολογικά εργαλεία και όχι κάποια άλλα, και πόσο ασφαλή πιστεύεις ότι είναι τα τελικά συμπεράσματα που εξάγεις βάσει αυτά τα εργαλεία? Κοίταξε, καταρχάς ξεκινάω επειδή τέλος πάντων αυτό προσδιορίζομαι ως μαρξιστής. Ξεκινάω φιλοσοφικά από την προσπάθειά μου να εφαρμόσω τον ιστορικό υλισμό, δηλαδή να κρίνω με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει στην πράξη και όχι με βάση το τι λέει το οποιοδήποτε υποκείμενο στην περίοδο εκείνη. Από αυτή την άποψη, για να το εκτιμήσω σωστά και για να το εκτιμήσουμε σωστά, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το αντικειμενικό πεδίο το οποίο καλούνται να παρέμβουν. Χρησιμοποιώ κυρίως το συγκεκριμένο έργο του Μάρξ και αντίστοιχα του Λένιν, διότι πιστεύω ότι δίνουν την πλέον επαρκή εικόνα από την άποψη της μεθόδου για τέτοιου είδους κοινωνικούς σχηματισμούς, και μάλιστα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση του Μάρξ αναφέρονται παραδείγματα στο έργο στο οποίο είναι σαν να υπάρχουν ολόκληρες φράσεις από το τι συνέβαινε στην Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Μάλιστα έχουν πει πολλοί μαρξιστές ιστορικοί και γενικότερα που γράφουν στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών ότι χωρίς το συγκεκριμένο έργο του Μάρξ
δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να εκτιμήσουμε και την ίδια την πορεία της δικής του σκέψης. Δηλαδή για να καταλάβουμε την καθοριστικότητα του έργου. Και από την άλλη, σε ό,τι αφορά το Λένιν, διότι η Ρωσία εκείνης περίοδου, χωρίς να κάνουμε κάποια μηχανιστική συσχέτιση, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση εκείνης περίοδου στη Ρωσία αφορά, μάλλον ένα από τα κυρία ζητήματα που αφορά, της αντιπαράθεσης των Μπολσεβίκων, των Σοσιαλδημοκρατών γενικά, με τους Ναρόντνικους, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η Ρωσία είναι σε καπιταλισμό ή δεν είναι. Γενικά, η εκτίμηση του αντικειμενικού εδάφους έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις. Σήμερα ζούμε μία κρίση. Έχει μεγάλη σημασία για να καθορίσουμε τις διεκδικήσεις μας, τον τρόπο δράσης μας, τα πολιτικά προγράμματά μας. Έχει μεγάλη σημασία να πούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε από τη σκοπιά του συστήματος. Γιατί, αν πούμε ότι έχουμε μια κρίση κλασικού τύπου, μια κυκλική κρίση, τότε αρκεί να θέσουμε διεκδικήσεις που αφορούν την πρώτη 2009 περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, να ζητάμε έναν καπιταλισμό που μπορεί με κάποιο τρόπο να λειτουργεί. Αν κρίνουμε ότι είναι μια κρίση άλλου είδους, ιστορικού χαρακτήρα, δομική, και ενδεχομένως απηχώντας την παρακμή αυτού του συστήματος, τότε τα πιο κεντρικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο περισσότερο. Τα ζητήματα της εξουσίας, τα ζητήματα των ανταγωνιστικών θεσμών πάλης. Θέλω να πω δηλαδή ότι το αντικειμενικό έδαφος είναι πάρα πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι παρόλο που μελέτησα πάρα πολύ τους πριν από μένα μεγάλους δασκάλους που έγραψαν για την περίοδο αυτή, θεωρώ ότι είναι ασφαλή τα συμπεράσματα, διότι έχω, Ηλία, τη γνώμη ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό πολύ φωτεινά μυαλά που έγραψαν για την περίοδο αυτή στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να προσαρμόσουν την πραγματικότητα σε ένα θεωρητικό οικοδόμημα το οποίο έπρεπε σόν και ντε να επιβεβαιωθεί. Και το οποίο έχει και πολιτικές συνέπειες. Δηλαδή, αν η Ελλάδα δεν είναι καπιταλιστική για εκείνη την περίοδο, καταρχάς, τότε ό,τι προσπάθησαν να πούν οι πρωταγωνιστές εκείνης περίοδου ήταν μόνο ρομαντικές αναζητήσεις. Ναι. Άρα, το γράφεις και αυτό. Μπράβο. Άρα, τις αφήνουμε στην άκρη. Mm-hmm. Πολύ αργότερα, επειδή η αριστερά έμεινε σε αυτό το έδαφος της ανάλυσης, τότε αν είναι έτσι, θα πρέπει να συμμαχήσουμε με τμήμα της υγιούς αστικής τάξης για να κάνουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα και μετά τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχει πολύ σοβαρές πολιτικές συνέπειες το πώς θα εκτιμήσεις ότι είναι το αντικειμενικό έδαφος που παρεμβαίνεις. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ασφαλές και από μια άλλη άποψη, για να κλείσω κάπως την ερώτηση, είναι γιατί δεν μπορείς να δεχτείς, τουλάχιστον στο πεδίο της διαλεκτικής και του ιστορικού υλισμού, δεν μπορείς να δεχτείς ότι μπορεί να υπάρχει ένα δρόν υποκείμενο το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη στην εποχή που παρεμβαίνει. Εδώ υπάρχει μια πρωτοτυπία. Δηλαδή υπάρχει μια εποχή στην οποία αυτοί που παρενέβησαν δεν έχουν ευθύνη, αυτοί ήταν, αυτό μπορούσαν να κάνουν και αυτό έκαναν. Και κλείνει η ιστορία. Ναι. Είναι καινοφανές. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχεις ευθύνη για το πώς διαβάζεις την πραγματικότητα και το πώς προσπαθείς να παρέμβεις αυτήν. Mm-hmm. Προσπαθώ λοιπόν να το αναποδογυρίσω. Mm-hmm. Ότι όντως η Ελλάδα είναι μέσα στην περίοδο αυτή, άρα προκύπτουν ευθύνες. Mm-hmm. Και με βάση αυτό συζητάμε γενικά στο βιβλίο. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι, πιστεύω ότι είναι σχετικά ασφαλή τα συμπεράσματα. Ναι. Ωραία. Ποια ήταν η πρόσληψη του μαρξισμού και του αναρχισμού εκείνη την περίοδο και σε ποιους παράγοντες πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Και αν αυτοί οι παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν αποκλειστικά αντικειμενικοί? Σε αυτό απάντησες, ή έχουν ευθύνη και τα ίδια τα υποκείμενα? Ναι, δεν είναι αποκλειστικά, ναι. Όχι. Κοίταξε. Καταρχάς υπάρχουν, σε ό,τι αφορά από τη μια το μαρξισμό, mm-hmm.
Το γράφω κάπως στο βιβλίο. Υπάρχει το ζήτημα ότι ο Μάρξ αρχίζει να μεταφράζει συστηματικά πολύ αργά. Δηλαδή, ουσιαστικά μετά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1890. Πολύ δε περισσότερο, επειδή ο Λένιν δεν έχει το ανάστημα που απέκτησε μετά. Στην Ελλάδα είναι πλήρως άγνωστος, οριακά. Αλλά ειδικά για τον Μάρξ συμβαίνει αυτό. Και υπάρχουν λόγοι βέβαια που συμβαίνει. Όταν γράφει για τα ιστορικά έθνη που δικαιούνται να παλέψουν για την ανεξαρτησία τους και χαρακτηρίζει κατσικοκλέφτες τους Έλληνες, ένα τσούρμο κατσικοκλέφτες, μια τέτοια διατύπωση εκεί μέσα, είναι προφανές ότι σε μια χώρα και σε μια περίοδο που το αίτημα της εθνικής ολοκλήρωσης, να το πούμε έτσι, είναι από τα κύρια στην πολιτική ατζέντα, προφανώς θα ήταν αντιδημοφιλές. Μεγάλο ιδεατισμός και τέτοια πράγματα. Βέβαια, θα ήταν αντιδημοφιλές να θέσεις κάτι τέτοιο και νομίζω ότι η φοβία τους έκανε να το κρατήσουν στην άκρη. Επίσης υπάρχει το παράδειγμα του Πλάτωνα Δρακούλη, ο οποίος ήταν και εξαιρετικά εγωπαθής. Έχει μία κάποια γνώση του κεφαλαίου του Μάρξ, την οποία όμως τι κάνει, όχι μόνο δεν αναφέρεται σε αυτόν, αλλά ουσιαστικά επιλέγει και κομμάτια τα οποία θα εμφανίσει. Συνηθισμένα πράγματα. Κάτι θυμίζει αυτό, ναι, θυμίζει πολλά. Άρα λοιπόν υπάρχει είτε μια επιλεκτική ανάγνωση, είτε υπάρχουν δυσκολίες μετάφρασης μετά. Αντίθετα, επειδή κυρίως είναι οι ιταλικές παροικίες στα δυτικά της Ελλάδας, με πλήθος αναρχικών αγωνιστών, που γίνονται οργανικό τμήμα της κοινωνίας, η διοχέτευση και η μετάφραση αναρχικών έργων είναι πολύ πιο νωρίς διαθέσιμη. Και νομίζω ότι, εντάξει, συναντιέται και με το αντικειμενικό έδαφος, διότι μιλάμε για κοινωνίες που έχουν μεγάλο κομμάτι αγροτικού προλεταριάτου, μπαίνουν ζητήματα τέτοια και αυτό ριζώνει περισσότερο, ριζώνει πιο πολύ. Υπάρχουν όμως και γενικότεροι θεωρητικοί όροι δυσκολίας. Δηλαδή, οι Έλληνες μαρξιστές, όσοι θα μπορούσαν να αλεχθούν έτσι, εισάγουν στην Ελλάδα το μαρξισμό στην περίοδο όμως της δεύτερης διεθνούς, που πλέον στην πραγματικότητα είναι ο μαρξισμός της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, απέναντι σε ένα κράτος συγκροτημένο, δυνατό, το οποίο, ξέρεις, αντικειμενικά δεν μοιάζει και πάρα πολύ με το ελληνικό κράτος εκείνης της περίοδου. Άρα δηλαδή είναι σαν να προσφέρεται μια θεωρία σαν τη ρόδα που γυρίζει στον αέρα. Δεν πατάει με μια πραγματική κατάσταση και φαίνεται ότι είναι κάτι άλλο, κάτι ξενόφερτο. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν και αντικειμενικές αντιστοιχίες, αλλά υπάρχει και υποκειμενική ευθύνη για την πρόσληψη αυτών των ιδεών. Παρόλο που υπάρχει ιστορικό στον ελληνικό χώρο ριζοσπαστικό, επτανησιακός ριζοσπαστισμός κλπ. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι παράγοντες είναι πολύ κρίσιμοι για το πώς προχωράει η μελέτη των έργων αυτών των δύο, εν πάση περιπτώσει, κύριων εκπροσώπων, Μάρξ και Μπακούνιν δηλαδή, μετά την αντιπαράθεση πρώτης διεθνούς. Εντάξει, και υπάρχει, ίσως το πούμε μετά, υπάρχει και η καθοριστικότητα βέβαια του παραδείγματος της Κομμούνας, που ανοίγει άλλη συζήτηση και άλλη ερμηνεία. Αλλά νομίζω βασικά αυτό είναι. Αυτά είναι. Ωραία. Είναι βασικός ο ισχυρισμός, είπα και πριν, και έχει σχέση με αυτό που σε ρώτησα τώρα, ότι όντως η Ελλάδα της περίοδου εκείνης ήταν εντός καπιταλιστικού πλαισίου. Ωραία. Από την άλλη, όπως είπες και πριν, και θα το θέσω τώρα εντελώς σχηματικά, φαίνεται, ας πούμε, ότι οι μαρξιστικές και οι αναρχικές ομάδες της εποχής, όσοι αυτό προσδιορίζονται, αν ακολουθούσαν αυτά τα δύο ρεύματα, η ανάγνωση που κάνουν, ας πούμε, στα πράγματα, το πώς είχαν μάλλον προσλάβει τον μαρξισμό και τον αναρχισμό, οι τρόποι ήταν λειψοί. Δηλαδή δεν ήταν ολοκληρωμένοι. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Δηλαδή, από τη μία, να υπάρχει αυτή η συνθήκη, όντως, ότι η Ελλάδα είναι σε καπιταλιστικό πλαίσιο. Από την άλλη, να είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν προσλάβει κάποιες θεωρίες με ένα λειψό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να λέμε, μάλλον παράλληλα, ότι
αν δεν ήξεραν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι και αν δεν υπήρχε ο καπιταλισμός, ας πούμε, θα ήταν σαν να χτυπάνε, σαν να πολεμάνε με αρεμόμυλους. Αφού δεν είχαν προσλάβει και αυτοί σωστά τα μεθοδολογικά εργαλεία έτσι όπως έπρεπε για να τον πολεμήσουν. Κατάλαβες τι εννοώ. Μήπως τελικά ο αγώνας τους ήταν όντως μάταιος, ούτε και αυτοί το είχαν καταλάβει σωστά. Πολύ... Ξέρω τώρα αν φαίνεται χαζή ερώτηση αυτή. Καθόλου χαζή δεν είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι, ίσα-ίσα. Κοίταξε, νομίζω ότι καταρχάς βάζει ένα πολύ σημαντικό σημείο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και το βάζω στο βιβλίο. Ο Παναγιώτης Νούτσος που λέει ότι σε κανένα κίνημα, σε καμιά χώρα, ποτέ, οι ιδέες δεν μετακαινώθηκαν αυτούσιες, δεν ήρθαν αυτούσιες στον εθνικό χώρο. Σωστό. Και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι, γι' αυτό για μένα είναι καθοριστικό το παράδειγμα της Κομμούνας, είναι χαρακτηριστικό το πώς επιχειρούν να ερμηνεύσουν ένα καθοριστικό γεγονός που θα τους οδηγήσει και πώς θα παλέψουν. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, βλέποντας τα κείμενά τους, ότι και οι δύο πλευρές, και η αριστερή και η αναρχική, κρατάνε από το παράδειγμα της Κομμούνας μόνο την πλευρά της ανάγκης ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το κύριο. Δεν εξετάζουν όλα τα άλλα, ό,τι άνοιξαν και οι δύο πλευρές, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι ακόμη και στο πεδίο της θεωρίας, το οποίο γνώριζαν ή επεξεργάστηκαν ή εν πάση περιπτώσει ήρθαν σε επαφή μαζί του, αυτομάτως προχώρησαν και στην ερμηνεία του και ξεχώρισαν αυτό που έκριναν, εδώ για μένα είναι η υποκειμενική ευθύνη, αυτό που έκριναν ότι θα μπορούσε να τους απαντήσει σε αυτό που καλούνταν να δώσουν μάχη. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι υποκειμενικής ευθύνης. Δηλαδή, με την έννοια ότι έχεις μπροστά σου, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το τρικουπικό εγχείρημα του εξυγχρονισμού, υποτίθεται. Είναι η εποχή που φτιάχνονται οι πρώτες μεγάλες ελληνικές τράπεζες, που παίζουν καθοριστικό χαρακτήρα στον ελληνικό χώρο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχών αντιπαραθέσεων, πολεμικών προστριβών κλπ. Και πολύ περισσότερο η ανάγκη οργανώσεων που θα λειτουργούν πιο σφιχτά, με μεγαλύτερο σχέδιο, με μεγαλύτερη επιμονή. Αντίθετα, αυτό που εμφανίζεται είναι, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι να είναι όμιλοι συζήτησης, να καλούνται να παρέμβουν γενικά στη βάση, θα έλεγε κανείς, πανανθρώπινων προταγμάτων, και σε πολλές περιπτώσεις, όπως του Δρακούλη για παράδειγμα, να παίρνουν και μέρος εκλογικό σε σχηματισμούς αστικούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μερίδιο ευθύνης, σοβαρό μερίδιο ευθύνης, επιλογής δηλαδή, το τι θα αξιοποιήσουμε και τι δεν θα αξιοποιήσουμε. Μου έχει κάνει, ας πούμε, εντύπωση, όταν διάβαζα το ραπόρτο που έστελναν οι αναρχικοί της περίοδου, κυρίως ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος της Πάτρας, υπάρχει ένα κείμενο που αναπαράγεται και σε άλλα βιβλία, στο οποίο προσπαθούν να αποδείξουν στη Διεθνή Αναρχική Ομοσπονδία, θα έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Αναρχικών, προσπαθούν να αποδείξουν ότι η αναρχία που παλεύουμε πάνω κάτω είναι η αρχαία ελληνική δημοκρατία. Η ανάπτυξη της στους χερούς μας. Και ότι στα κοινωνικά στηρίγματα που μπορούμε να έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε απέναντί μας το φτωχό κλήρο, το φτωχό παπά, δικός μας είναι. Το θυμάμαι αυτό που λες, τώρα που το λες. Δηλαδή, προσπαθούν να προσαρμόσουν σε αυτό που αντιλαμβάνονται, έτσι, τη θεωρία, το οποίο τελικά, αν το συζητήσουμε, νομίζω, Ηλία, και γενικά θεωρητικά, στην πραγματικότητα πρόκειται τελικά για αλλαγή της θεωρίας. Έτσι, είναι μια ερμηνεία, δηλαδή κάθε ερμηνεία στη θεωρία, γενικά φιλοσοφικά το δούμε, κάθε ερμηνεία σε μια θεωρία είναι παρέμβαση στη θεωρία. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Πιστεύω λοιπόν ότι ερμηνεύοντας με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά παρεμβαίνουν και αλλάζουν τη θεωρία που επικαλούνται ότι υπηρετούν. Ναι. Δηλαδή θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον ποια θα ήταν η αντίδραση της Διεθνούς Αναρχικής Ομοσπονδίας σε αυτό το γράμμα. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ευθύνη. Ναι. Υπάρχει ευθύνη. Η οποία όμως θα μπορούσε να... πώς να σου πω τώρα... τελικά να μην υπάρχει. Δηλαδή... όχι. Όχι, σαφώς. Φαντάζομαι ότι και άλλα πρόσωπα να ήταν. Ναι, ναι. Πάλι κάπως έτσι θα γίνονταν. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Θέλω να μου πεις ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας οικονομίας εντός καπιταλιστικού πλαισίου και ποια από αυτά πληρεί η Ελλάδα της περίοδου εκείνης και αρκετοί από αυτούς γράφεις και για κάποιους ανθρώπους μέσα στο βιβλίο που έχουν μιλήσει για εκείνη την περίοδο ή έχουν γράψει. Τίθενται αρνητικά ως προς την ένταξη της Ελλάδας στον καπιταλισμό, θέτοντας ως κυρίαρχο κριτήριο την απουσία του τομέα παραγωγής, τον ίδιο των μέσων παραγωγής, όπως μηχανήματα κ.ο.κ. Ή αρκετές φορές νοείται ως καπιταλισμός εκείνος που το λες και εσύ κάπως στο βιβλίο, που περιέχει ας πούμε, όλο το πακέτο, ένας ξεκάθαρος καπιταλισμός, ένας πολύ καθαρός. Και θέλω να μου πεις αν αυτά τα επιχειρήματα, αυτά που σου έθεσα τώρα, έχουν κρισιμότητα και μέχρι ποιο σημείο έχουν χαρακτηριστικά τα καπιταλιστικά. Κοίταξε, καταρχάς, όντως η αντιμετώπιση, τουλάχιστον έτσι το βλέπω, η αντιμετώπιση για να οριστεί εκείνη η περίοδος από τους περισσότερους συγγραφείς ακολουθεί έναν, πώς να το πω, την αναζήτηση της έκφρασης του ιδεότυπου για το τι είναι καπιταλισμός. Δηλαδή στην πλέον ολοκληρωμένη μορφή του. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, τέλος πάντων ταπεινά, είναι ότι πιστεύω ότι είναι αντιδιαλεκτική η συγκεκριμένη αντιμετώπιση, διότι ο ίδιος ο καπιταλισμός, δηλαδή ο τρόπος παραγωγής που είναι στηριγμένος στο εμπόρευμα και στην απόσπαση του κόπου και της υπεραξίας της ξένης εργατικής δύναμης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ιστορικά μέχρι να εμφανιστούν τα ιδιοτυπικά χαρακτηριστικά του, όπως στην Αγγλία ας πούμε, ακολουθεί μια ιστορική πορεία περίπου 2 αιώνων. Δεν υπήρχε και στα άλλα συστήματα, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, είναι περίπου 2 αιώνες, όπου είναι μεν τα πρώτα βήματα αυτού του τρόπου παραγωγής, αλλά είναι αυτός ο τρόπος παραγωγής. Ξαφνικά λοιπόν, στην ελληνική περίπτωση, αντί να δούμε ποιοι ιστορικοί όροι διαμόρφωσαν αυτή την καθυστέρηση και την εμφάνιση αυτών των στοιχείων εκείνη τη χρονική περίοδο, αναζητάμε ξαφνικά την πάνοπλη Αθηνά που βγήκε από το κεφάλι του Δία. Ναι. Άρα αφού δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά, άρα δεν είναι. Ναι. Μόνο που στη ζωή τίποτα δεν συμβαίνει έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές το είναι και το μη είναι συνυπάρχει. Πιστεύω ότι εδώ είναι εντός. Και είναι εντός διότι όλα τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της γένεσης του καπιταλισμού, δηλαδή του πρώτου σταδίου, του άγουρου σταδίου του, όλα είναι εδώ. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι... εντάξει, το αγροτικό προλεταριάτο είναι προφανές ότι υπάρχει εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για τομείς οικονομίας που είναι ενταγμένοι στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο κριτήριο. Δεν είναι μια περίπληστη οικονομία προκαπιταλιστικού χαρακτήρα. Είναι ενταγμένη οργανικά. Υπάρχει το πρώτο εργατικό δυναμικό, το οποίο πάντα στα ξεκινήματα του καπιταλισμού έδινε την εργατική του δύναμη αλλού, ενώ ταυτόχρονα έδινε και την εργασία για το δικό του χωράφι. Έτσι. Μετά άλλο που αναφέρει ο Μάρξ, ότι εκείνη την περίοδο υπάρχει αυτό που έλεγαν στην Ευρώπη τότε οι άρχοντες, το αλυτοπρολεταριάτο. Περιφερόμενοι εργάτες, οι οποίοι στην πρώτη φάση ήθελαν να αποφύγουν τα δεσμά της μισθωτής εργασίας. Όπου βέβαια τελικά έτσι, δεν το άφησαν. Ακριβώς. Ή ας πούμε το γεγονός ότι οι πιο δυναμικοί τομείς
παραγωγής που στηρίζεται, ας πούμε, η οικονομία της περίοδου, αρχίζουν και διαμορφώνονται. Είναι τα πρώτα εργοστάσια, οι πρώτες οργανωμένες βιοτεχνίες. Ή επίσης, λέει χαρακτηριστικά ο Λένιν, ότι υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που επικαλούνται το γεγονός της οικιακής εργασίας. Και λέει καθαρά στηριγμένο στο Μάρξ ότι ίσα-ίσα, όταν αρχίζει και εμφανίζεται η οργανωμένη οικιακή εργασία που πουλάει στην αγορά, τότε βρίσκεσαι ήδη εντός του εμποροκρατικού συστήματος παραγωγής. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του πρώτου σταδίου του καπιταλισμού. Δηλαδή, το πώς ο τοκογλύφος και τα μικροαστικά στρώματα με τον πλούτο που προϋπάρχει από κλοπή αρχίζουν και το ρίχνουν στην αγορά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι συγκεντρώνονται, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ένα σχόλιο που κάνει ο Λένιν όταν μιλάει για την ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία, που λέει ότι, απαντώντας στους ναρόντιγκους που τους κάνει, που αντιπαρατίθεται, τους λέει ότι τότε, λέει, με το σκεπτικό που θέτετε εσείς, ότι δεν έχουμε καπιταλισμό, τότε η Αγγλία, που ακόμα σε ένα ποσοστό 63% δεν έχει αποσπασμένη εργατική δύναμη, που δεν έχει να ζήσει με κάτι άλλο από την εργασία της, δεν είναι καπιταλιστική. Αν δηλαδή το βάζετε ως βασικό στοιχείο, θέλω να πω δηλαδή ότι η έννοια του τρόπου παραγωγής και ειδικά του καπιταλισμού είναι μια έννοια δυναμική, δεν είναι εθνική, δεν είναι μια λίστα μόνο ιδιαίτερων γνωρισμάτων που τα τσεκάρουμε και καθαρίσαμε. Είναι ένα δυναμικό πράγμα, εθνικό και διεθνές, με στοιχεία οικονομικά, χρηματικά και στοιχεία παραγωγικά, στα οποία κατά τη γνώμη μου συγκεντρώνεται εκείνη την περίοδο. Να μην βάλουμε τις τράπεζες, να μην βάλουμε την ναυτιλία. Ναι, έτσι. Μάλιστα, ειδικά στα μεγέθη αυτά, μπορώ να σου πω κιόλας ένα στοιχείο που έπαιξε ρόλο στην εργασία. Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν διέστησή μου περισσότερο ότι δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Και έπαιξε ρόλο το 2005, το βρήκα δηλαδή, το είχα βρει στη βιβλιοθήκη του Παντίου, εκδίδεται ένας ογκώδης τόμος από την Alpha Bank που αφορούσε την ελληνική οικονομία σχεδόν όλου του 19ου αιώνα. Και εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία. Αξίζει να ανατρέξει κανείς. Γιατί καλό είναι γενικά μια ασφαλής επιστημονική μέθοδος. Καλό είναι τη θεωρία μας και τις υποθέσεις μας να τις δοκιμάζουμε στα πραγματικά στοιχεία, στο τι συμβαίνει. Φαντάσου ότι εδώ αυτές οι θεωρίες για το τι είναι η Ελλάδα έχουν βγει χωρίς να υπάρχει μια πλήρης οικονομική αποτύπωση εκείνης της περίοδου. Έτσι, είναι πολιτικές υποθέσεις. Ναι. Αυτή είναι η... δεν ξέρω, έτσι το βλέπω. Ναι. Όχι. Απλά θέλω να μου πεις και αν αυτά, το ότι, ας πούμε, πολλοί θέτουν ως κυρίαρχο κριτήριο την απουσία του τομέα παραγωγής των μηχανημάτων κτλ. Αν αυτό, μέχρι ποιο σημείο είναι σωστό κριτήριο, ισχυρό κριτήριο αυτό. Είναι μέχρι κάποιο σημείο. Ναι, είναι, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την... έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, με τη θέση μιας χώρας στο διεθνές, ας πούμε. Στο διεθνή καταμερισμό. Δηλαδή, αν το βάλουμε με αυτούς τους όρους, εγώ πραγματικά θα καλέσω όποιους το επικαλούνται ως καθοριστικό κριτήριο να βάλουν μια σειρά χώρες και να εκτιμήσουν μια σειρά χώρες από το αν και κατά πόσο είναι ανεπτυγμένος αυτός ο τομέας παραγωγής. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένας... ο καπιταλισμός είναι ένα ενιαίο σύστημα. Είναι ένα διεθνές σύστημα. Γι' αυτό θέτω τόσο πολύ καθοριστικά το κριτήριο ότι ένα σύστημα, ένας τρόπος παραγωγής εκδηλώνεται διεθνώς. Υπάρχει λοιπόν ένας καταμερισμός πάνω σε αυτό. Υπάρχουν οι βιομηχανίες του κόσμου και υπάρχουν και άλλες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα, αν βάλουμε αυτό ως κύριο ή ως καθοριστικό κριτήριο, πότε αποτελούσε κυρίως μια χώρα παραγωγής μέσου. Ποτέ. Άρα ποτέ δεν εντάσσεται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Άρα προκύπτει και άλλο ζήτημα στην αντιμετώπιση της θεωρίας. Είναι αυτό που λέμε ο εκλεκτικισμός. Δηλαδή το να ξεχωρίζουμε ένα στοιχείο για να χαρακτηρίσουμε και να πούμε κάτι
για το οτιδήποτε θέλουμε να πούμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι πρόβλημα. Είναι διεθνές σύστημα, έχει καταμερισμό, έχει ιεραρχία και κάθε χώρα έχει τη δική της θέση σε αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και από αυτή τη σκοπιά το απορρίπτως, όπως και οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι εκλειπτικιστικά ξεχωρισμένο. Mm-hmm. Έτσι είναι μια δυναμική κατάσταση. Ισχυρίζεις επίσης, γράφεις ότι στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό εκείνης περίοδου δεν είχε συμβεί κάποιο καταλυτικό κοινωνικοπολιτικό επεισόδιο ικανό ώστε να συνιστά, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, ας πούμε, μια κάποια μορφή αστική επανάσταση που με τη σειρά της θα σηματοδοτούσε την έναρξη της νόμης του καπιταλισμού, ας πούμε. Επειδή σε άλλες χώρες συνέβη αυτό, παίζει αυτό κάποιο ρόλο, αυτό το καταλυτικό γεγονός, και αν πού, σε σχέση με το καταλυτικό και την ανάπτυξή του, ας πούμε. Ναι. Κοίταξε, καταρχάς, υπάρχει και εδώ το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή... Αυτό του εκλεκτικισμού, ας πούμε. Και του ιδιοτυπικού χαρακτηριστικού. Δηλαδή, εφόσον στη Γαλλία είχαμε το 1789 μια αστική επανάσταση, μετά οικονομικά συνέβησαν αυτά, πολιτικά αυτά, άρα η ακολουθία που θα αναγνωρίσουμε ότι συμβαίνει κάτι είναι αυτή. Το οποίο είναι επίσης λάθος. Είναι επίσης λάθος, διότι σε όλο τον κόσμο ο καπιταλισμός έχει ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους εδραίωσης. Στην Ελλάδα έχουμε όντως μία επανάσταση, το 1821, στο οποίο όντως δυναμικά κοινωνικά στρώματα αναζητούν το ρόλο τους, όντως αστικές κατεύθυνσης, όμως είναι μια επανάσταση η οποία, αν θέλεις, δεν επιβάλλει την ύπαρξη ενός εθνικού κράτους με τους κλασικούς όρους μιας αστικής επανάστασης. Δηλαδή έχουμε την έκθεση μιας επανάστασης, μέσα στην επανάσταση διεξάγονται τρεις συμφίλοι πόλεμοι, δηλαδή την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι πολεμάνε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διεξάγεται ένας εμφύλιος εντός για το ποιος προκαταβολικά θα πάρει το πάνω χέρι μέσα στον πόλεμο. Και από αυτή την άποψη ακυρώνεται, παλινδρομείται κάπως, γίνεται μια παλινδρόμηση στην εκδήλωση της επανάστασης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε παρεμβαίνουν οι ξένες δυνάμεις και επιλύουν το ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα κλασικό τύπου γεγονός μιας αστικής επανάστασης που παλεύει στα παλιά οικονομικά συμφέροντα, νικάει και επιχειρεί να οικοδομήσει τον τρόπο παραγωγής που θέλει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά της. Δεν συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό. Και μάλιστα, αν το θέσουμε ως κύριο και βασικό, πάλι μπορεί να χάσουμε το κύριο. Εδώ είναι πολύ εύστοχη η επισήμανση, το έχω βάλει στο βιβλίο του Πουλιόπουλου, που λέει ότι το ελληνικό κράτος γεννήθηκε, το αστικό καπιταλιστικό κράτος γεννήθηκε σε μια περίοδο που ήταν ένα γερασμένο μωρό. Γιατί γεννήθηκε την περίοδο που ήδη, και μάλιστα επιχείρησε να σταθεί στα πόδια του κιόλας στην περίοδο που συζητάμε, σε μια περίοδο που ήδη στον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο συγκεντρώνονται όλες οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή βρισκόμαστε ήδη σε μια καμπή, σε μια κρίση σοβαρή στο υπόλοιπο σύστημα. Άρα ήρθε στον κόσμο και προκειμένου να υπάρξει σε αυτόν τον καπιταλιστικό κόσμο, παίρνοντας όλα τα σύποντα και παρακμάζοντα χαρακτηριστικά του. Και αυτό είναι επίσης μια ιδιοτυπία που, αν δεν τη δούμε, πάλι χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το πώς δημιουργήθηκε αυτό το κράτος. Νομίζω λοιπόν ότι έχει σημασία το να μην σταθούμε μόνο στο ζήτημα του ενός και καθοριστικού γεγονότος. Ίσα-ίσα που ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός και η πορεία του ελληνικού κράτους εμφανίζει πολλά τέτοια επεισόδια. Δηλαδή είναι το 1921, εκεί σε φίλοι, το 1844, το 1861 με τον Όθωνα. Μετά τα χρόνια τα οποία συζητάμε, μετά το Γουδί. Δηλαδή υπάρχει πάντα
μια πολιτική προσπάθεια εκπροσώπησης συμφερόντων, η οποία έχει εμπόδια και ξαναεμφανίζεται και πάλι και πάλι. Δηλαδή, δεν είναι, είναι λίγο... Υπάρχει αυτό το κεντρικό καταλυτικό, ναι, ναι, δεν υπάρχει το ένα ναι. που μπορεί να, να υπήρξε σε άλλες χώρες που πέρασαν στο αστικοδημοκρατικό του στάδιο. Ναι. Η Ελλάδα εδώ είναι μια περίπτωση διαφορετική. Μπορείς βέβαια να σημαίνει ότι και στις άλλες χώρες δεν υπήρξαν και άλλα γεγονότα. Απλά αυτό μπορεί να ήταν το καταλυτικό και το πιο, ας πούμε, σπουδαίο. Βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως. Θέλω να μου πεις, να πούμε λίγα λόγια για τις έννοιες της ταξικής διαστρωμάτωσης και της ταξικής αυτοσυνείδησης. Και να μου πεις αν η ταξική συνείδηση είναι, θεωρείς ότι είναι κάτι που δημιουργείται από αυτούς που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη τάξη, ωραία. ή το εμφυσούν προς αυτούς κάποιοι άλλοι. Τώρα δεν ξέρω, είναι πρόσωπα, είναι μηχανισμοί, είναι κάτι τέτοιο. Και τι συμβαίνει στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο σε σχέση με αυτό, με την ταξική, ας πούμε, και τη διαστρωμάτωση, ποια είναι. Ναι. Και πώς, αν οι ίδιοι άνθρωποι αυτής της τάξης ξέρουν ότι ανήκουν σε αυτή την τάξη. Πολλά ερωτήματα και σημαντικά. Λοιπόν, καταρχάς, ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, είναι ευκαιρία η ερώτηση για να διασαφηνίσουμε και ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Γενικά και στην αριστερά και γενικά στα χειραφετικά ρεύματα. Κοίταξε, αυτό που γράφει ο Λένιν, βασικά ο Λένιν στο τι να κάνουμε, το λέει αυτό, για το ζήτημα του πώς το ότι η ταξική συνείδηση έρχεται απ' έξω. Αυτό το απ' έξω, η βασική του έννοια δεν είναι τόσο πολύ, και μάλιστα το γράφω και το έχω και σαν ερώτημα για περαιτέρω έρευνα, δεν το γράφει μόνο με την έννοια ότι κάποιοι διανοούμενοι εκτός της εργατικής τάξης που έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν ζητήματα, τα θέτουν και τις προσφέρουν τη συνειδητότητα που θα πρέπει να έχει. Κυρίως έχει την έννοια ότι η ταξική συνείδηση μπορεί να έρθει έξω από τη στενή σχέση του χώρου δουλειάς, να το πούμε απλά, τη στενή σχέση την καθημερινή, τη συνδικαλιστική, να το πούμε. Η ταξική συνείδηση έρχεται όταν δίνεις μια μάχη απέναντι ακόμη και στο αφεντικό, όταν όμως αρχίζουν και διαμορφώνονται μερικά γενικότερα στοιχεία κοσμοθεώρησης, εκτίμησης του κόσμου γύρω και μια προοπτική γύρω σχετικά με αυτό. Μια γενικότερη δηλαδή πολιτική ενόραση, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο. Όντως, δεν μπορείς να αποκτήσεις ταξική συνείδηση μόνο παλεύοντας για το ένα ζήτημα απέναντι στον εργοδότη, στο μεροκάματο ή οτιδήποτε άλλο. Από τα έξω αυτό σημαίνει, δηλαδή έξω από την άμεση σχέση εκμετάλλευσης. Τώρα, για την περίοδο εκείνη, υπάρχει προφανώς ένα τμήμα της εργατικής τάξης που είναι στους πιο δυναμικούς τομείς οικονομίας εκείνης περίοδου, το οποίο και αυτό μάλιστα είναι άλλο ζήτημα που έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, αυτό δεν καθορίζεται ποσοτικά. Δηλαδή δεν καθορίζεται λέγοντας ότι από τα 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, έχω 10 εκατομμύρια εργαζόμενους, οι 8 εκατομμύρια είναι δίνει την εργατική της δύναμη προς πώληση. Δεν είναι στατιστικό δεδομένο. Έχει να κάνει με το πού είναι αυτό, τι ρόλο έχει στην εθνική οικονομία, δηλαδή έχει να κάνει με ποιοτικά στοιχεία η σημασία του. Υπάρχει αυτό το τμήμα, υπάρχει ένα γενικότερο προλεταριάτο που αναζητά ρόλο και πιστεύω ότι η τάξη υπάρχει. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα το να αντιληφθεί το ρόλο της και να δώσει τη μάχη της μέσα από τη συνείδηση ποιον έχει απέναντι, ποιος είναι ο αντιπαλός της. Όμως, τη μάχη η ταξική πάλι διεξάγεται σε όλη αυτή την περίοδο.
και όχι μόνο σε εκείνη την περίοδο, σε κάθε περίοδο, συμβαίνει αντικειμενικά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι ένα ζήτημα υποκειμενικής επιλογής. Συμβαίνει αντικειμενικά. Δηλαδή, εργάτες, να το πω απλά, εργάτες κοντράρονται με τα αφεντικά τους γιατί το μεροκάματο δεν επαρκεί για να ζήσουν την οικογένειά τους. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει. Χωρίς ο άλλος απαραίτητα να έχει συνείδηση. Να έχει πλήρη, ακριβώς πλήρη συνείδηση το που πρέπει να πάει ο αγώνας, πώς πολιτικά πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτό συμβαίνει. Η ταξική πάλι διεξάγεται ούτως ή άλλως. Ναι. Η συνειδητότητα πάνω σε αυτή την πάλι είναι που έρχεται με το σύνολο της πολιτικής ενόρασης που θα πρέπει να έχεις και της κοσμοθεωρίας. Αυτή είναι η διαφορά κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι και εδώ γίνεται η ίδια παρεξήγηση, το ίδιο λάθος. Δηλαδή, εφόσον τα τμήματα αυτά τα οποία είναι εκμεταλλευόμενα δεν έχουν συνειδητότητα, δεν έχουν συνείδηση του τι συμβαίνει ή του τι πρέπει να γίνει, άρα δεν υπάρχουν ως τάξη ή δεν διεξάγεται ταξική πάλι. Νομίζω ότι είναι λάθος. Χρειάζεται εδώ και εδώ μια διαλεκτική αντιμετώπιση του πράγματος, νομίζω. Θέλω να μου πεις με αφορμή το παραπάνω ερώτημα, αυτό που απαντήσαμε τώρα. Τι συνέβαινε, ποια είναι, ας πούμε, η διάρθρωση στην εποχή εκείνη του αγροτικού τομέα, αν παίζει κάποιο ρόλο στην καπιταλιστική ανάπτυξη και ποιο ρόλο, με ποιους τρόπους, αν υπάρχει ανάπτυξη τότε στη βιομηχανία, ωραία, και αν, ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι δύο οικονομικοί χώροι, ας πούμε, στο τοπίο της εποχής, η αγροτιά, ο αγροτικός τομέας και ο μηχανικός τομέας. Κοίταξε, ο αγροτικός τομέας είναι καθοριστικός, προφανώς, και μάλιστα είναι καθοριστικός γιατί μιλάμε για μια περίοδο που πλέον ο αγρότης δεν παράγει στο χωράφι για αυτόν. Από τη μια δίνει την ίδια την εργασία του σε κάποιον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό εδώ, είναι μεγάλη συμβολή του Κώστα του Βεργόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και από τους πρώτους που εκτίμησε ότι τα Οθωμανικά τσιφλίκια στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα προκαπιταλιστικό υπόλοιμα που θα πρέπει να το δούμε ως τέτοιο, αλλά ήταν μια προετοιμασία για αυτό που ερχόταν. Προσπαθώντας να δει τι ακριβώς συμβαίνει στον αγροτικό χώρο. Από τη μια είναι η πόλη της ξένης δυνάμεις και από την άλλη πλέον από το γεγονός ότι με οργανωμένο τρόπο επιχειρείται το προϊόν να μπει στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, να πουληθεί, να διαμορφώσει οικονομικά δεδομένα πλέον σε μακροοικονομικό επίπεδο, όχι μόνο έτσι συγκεκριμένα. Είναι καθοριστικό αυτό για την αλλαγή της κατάστασης στην Ελλάδα. Και από την άλλη, το βιομηχανικό τμήμα το οποίο δημιουργείται, εντάξει, ποσοτικά πολύ μικρότερο σε εκείνη την περίοδο, είναι καθοριστικό, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Εμφανίζεται ένα στοιχείο, το στοιχείο των δημοσίων επενδύσεων και των μεγάλων έργων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα βασικό στοιχείο του πώς μπορεί να λειτουργήσει ο βιομηχανικός τομέας, είτε οργανωμένος εξ αρχής για να βοηθήσει, είτε σε ένα κομμάτι της παραγωγής. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να είναι μικρότερο ποσοτικά, αλλά παίζει ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση στην Ελλάδα. Και μάλιστα, εντάξει, ιδιαίτερα μετά το 1910 αρχίζει και παίρνει πλέον άλλη έκταση, αλλά και στην περίοδο που συζητάμε τώρα είναι ευδιάκριτο, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, δηλαδή και από αυτό μπορούμε να το δούμε, ότι οι αγώνες εκείνης της περίοδου είναι πολύ ενδεικτικοί στους βιομηχανικούς τομείς και στις μεγάλες βιοτεχνίες που δημιουργούνται. Είναι πολύ ενδεικτική για το ότι έχει ριζώσει μια κατάσταση βιομηχανικά και αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτες σοβαρές διεκδικήσεις για το τι μπορεί να γίνει.
Πάντως για τον αγροτικό τομέα ιδιαίτερα είναι σημαντικό να το δούμε. Για μένα είναι σημαντικό για μια άλλη άποψη, γιατί πολλές φορές θεωρεί το αγροτικός χώρος ως κάτι ενιαίο για την περίοδο. Ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχουν σοβαροί αγώνες, υπάρχει σοβαρή ταξική, σοβαρός ταξικός διαχωρισμός, που παρελθόντως ο Λένιν το θέτει ως βασικό στοιχείο όταν μιλάει για τη Ρωσία, για να μπορείς να δεις το τι συμβαίνει στην Ήπεθρο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικός ο ρόλος και είναι και σημαντικό το πώς τροφοδοτεί συνεχώς τις πόλεις και τη δόμηση του κράτους, γιατί δίνει προσωπικό σε δημόσιες υπηρεσίες για να σταθεί στα πόδια του, αλλά και στην παραγωγή που αρχίζει και παίρνει άλλο χαρακτήρα. Είναι καθοριστικό. Θες να μου πεις λίγα πράγματα, γιατί έχει υποθεί, λέγονται πολλά για αυτό το τομέα, ρε παιδί μου, ακόμα και σήμερα και είναι υπερήφανοι, ειδικά από τα κανάλια, για το ρόλο της ναυτιλίας, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Ναι. Κοίταξε, είναι από τους, από τους πολύ σημαντικούς τομείς. Και στα στοιχεία δηλαδή που σου είπα πριν ότι βρήκα, τα οικονομικά είναι πολύ καθοριστικό. Και ξέρεις, είναι ένα ζήτημα. Εδώ ανοίγει μια συζήτηση γενικότερη για αυτούς τους τομείς παραγωγής και ειδικά για την ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι καθοριστική διότι ακόμα και στις μέρες μας δεν είναι μόνο καθοριστικός όλος της ό,τι αφορά τη σχέση με το πολιτικό προσωπικό και πώς επηρεάζουν οι εφοπλιστές. Εντάξει, αυτό είναι διαγυμνό οφθαλμού φανερό. Είναι χαρακτηριστικό όμως διότι όπως γράφει και ο Μάρξ, συμβάλλουν στην πραγμάτωση, στην πώληση της υπεραξίας και ξέρεις, έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση στο τι τομέας παραγωγής τελικά είναι και ποια είναι η σημασία του. Γιατί πολλοί μαρξιστές θεωρούν ότι αυτοί οι τομείς είναι απλά τομείς υπηρεσιών και τους διαχωρίζουν και δεν τους θεωρούν και σημαντικούς ενδεχομένως για να χαρακτηρίσουν έναν τρόπο παραγωγής. Πιστεύω ότι είναι καθοριστικός για την περίοδο εκείνη. Παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, για τη σταφίδα ή οτιδήποτε. Και επίσης, δίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καθάριστου εθνικού προϊόντος για να σταθεί το κράτος στην περίοδο που συζητάμε. Γενικά είναι σε όλο το 19ο αιώνα είναι καθοριστικός οικονομικός παράγοντας. Δεν μπορείς να συζητήσεις εκτός αυτού. Και βέβαια, εδώ είναι και ένα ενδιαφέρον ερώτημα, πώς γίνεται όλοι οι συγγραφείς πριν, πώς γίνεται να παραδέχονται ότι η ναυτιλία είναι σημαντική, βγάζοντας απ' έξω από ποιον κινείται αυτός ο χώρος παραγωγής. Από ποιον κινείται και τι είναι αυτός. Δεν είναι εργατική τάξη. Ποιος κινεί όλο αυτό το στόλο, όλο αυτό το νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας. Ναι. Ποιος. Δηλαδή και εδώ γίνεται μια επιλεκτική, έχουμε μια επιλεκτική αντιμετώπιση. Εντάξει, είναι ένας τρόπος παραγωγής που δεν τον συμπεριλαμβάνουμε, ενώ απ' την άλλη υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό κρισιμότατο, σημαντικό. Νομίζω ότι είναι από τους θεμελιώδεις κλάδους εκείνης της περίοδου. Και βέβαια γενικά στη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και οικονομικά έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Και σήμερα. Και σήμερα, ναι, ναι. Θα πάω λίγο πάλι στον αγροτικό τομέα. Και όπως λες και εσύ στο βιβλίο, παρόλη την πληθώρα εξεγέρσεων, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, δεν κατέστη τελικά εφικτό να δημιουργεί ένα αμυγό αγροτικό κόμμα. Θέλω να πεις, γιατί πιστεύεις καταρχάς ότι συνέβη αυτό και κατά δεύτερον θεωρείς ότι ένα τέτοιο κόμμα θα βοηθούσε, ας πούμε, το αγροτικό τομέα της εποχής εκείνης, την αγροτιά? Ναι. Κοίτα, στο πρώτο κομμάτι υπάρχει μια βασική αντικειμενική δυσκολία λόγω του χαρακτήρα του αγροτικού κόσμου και κυρίως είναι μια απόδειξη, αν θέλεις, από άλλο δρόμο, για αυτά που λέμε για το ταξικό διαχωρισμό και την περίοδο που συζητάμε, δεν θα μπορούσε εκ της φύσης της αγροτιάς, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα κόμμα
που να εκπροσωπεί ενιαία τα λεγόμενα ερωτικά συμφέροντα. Γιατί δεν ήταν ενιαία τα συμφέροντα. Ακριβώς. Και για την περίοδο που συζητάμε δεν είναι ενιαία. Και αυτό έχει να κάνει, αν θέλεις, με τους όρους συγκρότησης του ελληνικού κράτους που λέγαμε πριν και τη φάση που συζητάμε του κοινωνικού σχηματισμού. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο εμφανίζονται αγροτικές εξεγέρσεις, αγροτικά κινήματα που δεν μπορεί κάποιος να εκφράσει με την έννοια του ενιαία αγροτικού. Προσωπική μου γνώμη είναι, γιατί αυτό έχει να κάνει με προσωπική γνώμη μια που με ρωτάς, δεν νομίζω ότι θα προωθούσε πολιτικά κάτι. Θεωρώ πιθανότερο, αν υπήρχε ένα αγροτικό κόμμα εκείνη την περίοδο, το πιθανότερο θα ήταν να ηγεμονεύεται από τα ανώτερα ταξικά συμφέροντα, ακριβώς, και να προσθέσει στο άρμα του τους πιο κάτω κοινωνικά. Νομίζω ότι δεν θα έδινε. Μάλλον θα έπαιρνε. Καταλαβαίνω αυτό. Ναι, μάλλον θα έπαιρνε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα βοηθούσε την εξέλιξη της πάλης. Άρα από τη μια ούτε θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά κι αν υπήρχε, μάλλον αρνητικό ρόλο θα παίζει. Είναι μια υπόθεση, θα μου πεις, αλλά... Εντάξει, ναι. Την προσωπική σου άποψη, ναι. Μετά, επειδή έχεις μελετήσει την περίοδο. Αναφέρεις στο βιβλίο σου ότι είναι γενικά αποδεκτή άποψη ότι η Ελλάδα εκείνης της περίοδου διέφτει ένα από τα πλέον φιλελεύθερα συντάγματα στην Ευρώπη και ανάλογο νομικό πλαίσιο. Και θέλω να μου πεις αν ισχύει κατά τη γνώμη σου αυτό. Ήταν δηλαδή όντως, ή ήταν στα χαρτιά, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν στα χαρτιά και δεν ήταν. Αυτό ήταν. Δηλαδή, πραγματικά είναι κατοχυρωμένο σε όλα τα συντάγματα του ελληνικού κράτους, από τα πρώτα ακόμα, είναι από τα πλέον ριζοσπαστικά και τα πλέον δημοκρατικά. Εντυπωσιακό αυτό πάντως. Ναι, από τα πλέον. Εντάξει, είναι η επίδραση του διαφωτισμού και του νεοελληνικού διαφωτισμού ειδικότερα. Όντως κατοχυρώνουν σειρά ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ατομικών δικαιωμάτων πολύ σημαντικών. Στην πράξη, βέβαια, ακριβώς λόγω των όρων γέννησης του ελληνικού κράτους, στην πραγματικότητα έχουμε μια πολιτική συμπεριφορά από το ελληνικό κράτος εξαιρετικά αντιδραστική και εξαιρετικά βίαιη. Δηλαδή, ακριβώς λόγω των όρων που συγκροτήθηκε, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι 10, οι 8-10 άνθρωποι που μαζεύτηκαν να κάνουν το Δημοκρατικό Σύνδεσμο στην Πάτρα, διώκονται ανηλαιώς από το ελληνικό κράτος. Διότι υπάρχει η φοβία της κομμούνας. Δεν ισχύουν τα ατομικά δικαιώματα και τα υπόλοιπα. Ηγεμονεύουν, ηγεμονεύει η εποχή και οι ανάγκες της και η περιφρούρηση της εξουσίας. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Άρα, κατοχυρωμένα συντάγματα, εξαιρετικά δημοκρατικά, αλλά τελικά... Αλλά μη ισχύονται. Ναι, οι υλικές ανάγκες επικρατούν. Χτυπιούνται διαδηλώσεις συνεχώς και μάλιστα χτυπιούνται ακόμη πιο σκληρά μετά την πρώτη ενωτική πρωτομαγιά, το 1894, που το ελληνικό κράτος το μεταφράζει ως ένα γεγονός τομή, ότι εδώ κάτι άλλο πάει να γίνει. Και διώκονται πάρα πολύ άσχημα, χτυπιέται πάρα πολύ άσχημα το εργατικό κίνημα και οι πρωτοπόροι του αμέσως μετά. Είναι ενδεικτικό. Νομίζω δηλαδή ότι είναι στα χαρτιά δημοκρατικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα από τα πιο αντιδραστικά κράτη εκείνης της περίοδου, παρόλο που επικαλείται το διαφωτιστικό πρωτάγμα. Ναι, εντάξει. Ναι, από τα πιο αντιδημοκρατικά. Εντάξει, εδώ το επικαλείται και ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι θέματα. Αυτό το επικαλούνται όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να μου πεις πώς θα χαρακτήριζες από οικονομική και πολιτική άποψη την τρικοπική περίοδο. Νομίζω ότι είναι... Και γι' αυτό και έχει απασχολήσει τόσο πολύ και τη βιβλιογραφία και τη συζήτηση. Μάλιστα, γι' αυτό και ήταν και πολιτικά αξιοποιήσιμος, θυμίζω, ιδιαίτερα από τις πασοκικές διακυβερνήσεις Σιμίτη. Ναι. Των μεγάλων έργων και όλο αυτό. Βέβαια. Νομίζω δεν είναι τυχαίο, διότι ο Τρικούπης
με σύγχρονους για την εποχή του καπιταλιστικούς τρόπους, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αστικό κράτος δυτικού τύπου. Mm-hmm. Με κάθε τίμημα. Δηλαδή είναι και τα μεγάλα έργα, είναι το ότι προσπαθεί να δημιουργήσει στην Ελλάδα για πρώτη φορά, το ολοκλήρωσε ο Βενιζέλος πολύ αργότερα, ένα κράτος με δομημένη γραφειοκρατία, mm-hmm. που να επιτελεί τις λειτουργίες της. Δηλαδή, για την αστική τάξη της χώρας, το τρικουπικό εγχείρημα είναι ορόσημο. Mm-hmm. Είναι, στην πραγματικότητα, η πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης ενός αστικού κράτους με σύγχρονους όρους. Mm-hmm. Και με επίγνωση, είναι επίσης σημαντικό με βάση αυτά που λέγαμε πριν, με επίγνωση του ρόλου, με συνείδηση του ρόλου της αστικής τάξης. Mm-hmm. Το τι έργο έχει να επιτελέσει και τι ρόλο σας επιφυλάσσεται. Mm-hmm. Από αυτή τη σκοπιά είναι ορόσημο mm-hmm. η διακυβέρνηση, ναι, η διακυβέρνηση Τρικούπη. Ωραία. Αναφέρθηκες πριν, αλλά θέλω να πεις λίγα περισσότερα πράγματα. Εντάξει, τώρα δεν θα σε ρωτήσω, γιατί είπες έτσι αλλιώς ότι εκείνη την περίοδο τα εθνικά ζητήματα, mm. η μεγάλη ιδέα κτλ. Η εθνική ολοκλήρωση έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με αυτό είναι αν καθυστερούν αυτά τα ζητήματα, ας πούμε, τις όποιες σοσιαλιστικές mm-hmm. αναρχικές κινήσεις της περίοδου εκείνης με κάποιο τρόπο. Ναι. Και αν θολώνουν την όποια διεθνιστική ματιά που θα έπρεπε να έχουν προς τα πράγματα. Mm. Και αν αυτοί οι δύο χώροι, ο σοσιαλισμός, οι σοσιαλιστικές ομάδες και οι αναρχικές, ως προς αυτό, αν έχουν διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Κοίταξε, καταρχάς πρέπει να παραδεχτούμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο. Ναι. Διότι όλα υποτίθετα ανεκπλήρωτα εθνικά όνειρα των Ελλήνων κυριαρχών πάντα έμπαιναν σε πρώτο ρόλο για να καθορίσουν και εξελίξεις. Βέβαια, και εδώ είναι, αν θέλεις, να το συμπληρώσουμε λιγάκι με αυτά που λέγαμε με τις υποκειμενικές ευθύνες, να δεις πώς επικοινωνούν δηλαδή τα πράγματα. Μετά την ήττα του 1897 στον πόλεμο με την Τουρκία, με τη συντριβή την οποία δέχεται το ελληνικό κράτος, στη χώρα δημιουργούνται προϋποθέσεις αμφισβήτησης γενικά της δημοκρατίας, mm-hmm. της αστικής δημοκρατίας. Δηλαδή, είναι προδότες, ξέρω, ναι, τέτοια πράγματα. Ότι είναι προδότες από τη μια και ότι πλέον δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροημέρευση του εθνικού χώρου, πες το όπως θέλεις. Όμως αυτές τις στιγμές είναι που κρίνεται και το αν μπορείς να αξιοποιήσεις σε μια άλλη κατεύθυνση. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ζήτημα του πολέμου και γενικότερα υποτίθεται των ανεκπλήρωτων εθνικών ζητημάτων έχει παίξει και επαναστατικό χαρακτήρα. Έτσι, έχει επαναστατικό χαρακτήρα σε περίοδους ιστορίας και έκρινε πράγματα. Από την άλλη, στην αντιμετώπιση αναρχικών και σοσιαλιστών, εκείνη την περίοδο, κατά τη γνώμη μου, το φωτεινότερο παράδειγμα είναι ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος. Ο οποίος, όταν αναφέρεται στους πολέμους εκείνης της περίοδου, που λέει χαρακτηριστικά ότι μας λένε να πάμε να πολεμήσουμε εδώ, αλλού, εκεί κλπ. Αλλά θα πρέπει να αναζητήσουμε τον Τούρκο μέσα στο σπίτι μας. Είναι σωστό, πολύ προχωρημένο για τότε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για το 1877, mm-hmm. στην αρχή της περίοδου που εξετάζουμε, και ουσιαστικά, με έναν τρόπο, ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος λέει στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός. Mm-hmm. Αυτό που διατυπώθηκε πολύ μετά. Mm-hmm. Υπό το βάρος, λοιπόν, αυτών των εθνικών ζητημάτων, φαίνεται εδώ να υπάρχει μια ακύρωση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτού του στοιχείου, mm-hmm. του διεθνιστικού στοιχείου. Αργότερα, βέβαια, ξαναπιάνεται,
mm-hmm. πάλι από σοσιαλιστικούς ομίλους και από αναρχικούς βέβαια. Όμως ξέρεις ποια είναι η, να το πούμε έτσι, το όριο κατά τη γνώμη μου. Είναι ότι ενώ υπάρχει μία, να το πούμε έτσι, πανανθρώπινη αναφορά ισότητας, δικαιωμάτων κλπ. Κλπ. Δεν έρχεται στο συγκεκριμένο ότι εδώ, ναι, όλοι οι άνθρωποι να είναι ίσοι κλπ. Αλλά εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Παρόλο που υπάρχει στο παρελθόν σοβαρό κεκτημένο, δηλαδή έχεις τη Βαλκανική Ομοσπονδία του Ρίγα, έχεις τους επτανήσιους ριζοσπάστες που θέτουν ζητήματα τέτοια. Φαίνεται δηλαδή, αν θες πάρτε και σαν επιβεβαίωση αυτό που λέγαμε πριν για τις υποκειμενικές ευθύνες, φαίνεται ότι επικρατεί η μη διεθνιστική σκοπιά εντός αυτής της κίνησης. Είναι μια επιβεβαίωση και αυτή ότι δεν μιλάμε γενικά για ανθρώπους που είπαν το Α ή το Β. Όντως πρόκειται για μια διαπάλη πάνω στα πραγματικά ζητήματα. Σωστό. Όπως γίνεται και σε κάθε εποχή. Ναι, έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθαν σε δεύτερο πλάνο οι φωνές αυτές. Και ξέρεις, αυτή είναι μια προσωπική πολιτική, δηλαδή μια πολιτική άποψη. Δική σου. Και θέλω να το πω και έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται πολύ καλά κανένας τα πράγματα. Πιστεύω ότι γενικά είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση αν και πότε στο ελληνικό αριστερό κίνημα επικράτησαν τα διεθνιστικά χαρακτηριστικά με υλικούς όρους, πραγματικά, όχι στις διακηρύξεις. Είναι γενικά ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Φοβάμαι δηλαδή ότι είναι ένα από τα στοιχεία της πορείας του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και του γενικά του αριστερού, πες το γενικότερα, κινήματος. Είναι ένα ζήτημα που είναι προς διερεύνηση. Ωραίο ερώτημα αυτό. Ναι, αν ποτέ πραγματικά επικράτησαν. Mm. Αν υπήρχαν ιστορικές στιγμές που πραγματικά επικράτησαν. Είναι ένα ζήτημα. Mm-hmm. Γενικά, να το πούμε έτσι. Ναι. Θα μου πεις, πότε εγκαθιδρύθηκε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το δικοματικό σύστημα μέσα εκείνη την περίοδο. Αν υπήρξαν σαφείς πολιτικές, ας πούμε, γραμμές, διαχωρισμοί, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των δύο πόλων όταν δημιουργήθηκαν στην πορεία τους και αν τελικά αλληλοεπικαλύπτονταν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή υπήρξαν σαφείς διαφορές όντως, στα αλήθεια, ή ήταν στα χαρτιά όπως και τα συντάγματα. Κοίταξε, εδραιώνεται ο δικοματισμός ακριβώς εκείνη την περίοδο, εμφανίζεται. Είναι τρικούπης Κουμουνδούρος, τρικούπης Δηληγιάννης. Που αν θέλεις είναι και αυτό μια ένδειξη της προσπάθειας το να υπάρξει ένα πολιτικό σύστημα στέρεο, παρόλο που δεν το πετυχαίνουν, αλλά είναι μια προσπάθεια τέτοια. Κοίταξε, οι βασικές διαφοροποιήσεις τους είναι ότι ο Τρικούπης πάντα επιδιώκει να στηριχτεί στα πιο δυναμικά, στα πιο δυναμικά στρώματα των κυρίαρχων οικονομικά. Ενώ οι αντίπαλοι του, στην αρχή τουλάχιστον, προσπαθούν να στηριχτούν και σε μικροαστικά στρώματα, κάποια στραμμένα, και με ένα λαϊκίστικο τρόπο να χαϊδέψουν αυτιά και πελατειακές σχέσεις να δημιουργήσουν. Όμως, όταν πραγματικά κρίνεται κάτι για την αστική τάξη και το ελληνικό κράτος, τότε επικοινωνούν πλήρως. Αστικά πράγματα. Ναι, ακριβώς. Και το αναφέρω κάποια στιγμή μέσα. Είναι χαρακτηριστική διάλογη που γίνονται στη Βουλή εκείνης της περίοδου που λένε τα διάφορα για τα οικονομικά μέτρα, πώς πρέπει να φερθούν κλπ. Και ξαφνικά συμφωνούν σε 5 λεπτά στο ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Κλασικά για αυτά τα πράγματα. Επίσης. Δηλαδή είναι το πρώτο. Από εκεί και πέρα συζητάνε για οποιασδήποτε αλλαγές, ο καθένας κρίνει οτιδήποτε. Στη βασική όμως στράτευση της ελληνικής αστικής τάξης στα συμφέροντα που την τροφοδοτούν και στο τι ρόλο μπορεί να παίξει, συμφωνούν πλήρως. Και νομίζω ότι ισχύει εδώ αυτό που ισχύει πάντα στην ταξική αντιπαράθεση, ότι είναι ενωμένη
όταν πρέπει να χτυπήσουν και στις βασικές στρατηγικές επιδιώξεις τους και συγκρούονται για τους τακτικούς όρους που θα υλοποιηθεί αυτό. Νομίζω ότι συμβαίνει το ίδιο ακριβώς και εκεί. Δηλαδή, διαφωνούν στο ποια ταξικά και κοινωνικά στρώματα θα πάρουν πάνω τους τα νέα στοιχήματα. Συμφωνούν ποιο πολιτικό στρατόπεδο θα ηγεμονεύσει. Είναι μέσα αυτά. Συμφωνούν όμως πλήρως ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με ερπίστριες απέναντι στα εκμεταλλευόμενα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και ότι θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος με τους δανειστές στο πλευρό τους. Αυτό είναι κρίσιμο. Νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο που βγαίνει γενικά για το πώς εκδηλώνει την ταξική αντιπαράθεση. Ωραία. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτής της περίοδου που εξετάζεις ακολουθεί ως πρότυπο τον αγγλικό ή το γαλλικό τύπο κοινοβουλευτισμού και γιατί. Δηλαδή, τι προτιμάνε. Νομίζω εννοείς στη δομή του βουλές κλπ. Κοίταξε, επιδιώκει το ελληνικό κράτος στη γένεσή του, επιδιώκει να ακολουθήσει, μπορείς να το πεις γενικά, το γαλλικό μοντέλο συγκρότησης. Mm-hmm. Δηλαδή η Εθνοσυνέλευση, αυτό προσπαθεί να ακολουθήσει. Βέβαια στην πορεία όλα αυτά αλλάζουν και διαμορφώνεται ένα μοντέλο και με τους όρους που θέλουν να αξιοποιήσουν την κατάσταση εδώ. Νομίζω όμως ότι επειδή είναι τέτοια η επίδραση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης από την αρχή της γέννησης του ελληνικού κράτους, νομίζω ότι επιδιώκουν κυρίως να μιμηθούν το γαλλικό μοντέλο. Mm-hmm. Στην αρχή τουλάχιστον, έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα κυρίως. Δηλαδή, γιατί το αγγλικό μοντέλο έχει μια άλλη πορεία, η οποία είναι, θα έλεγε κανείς, αποκλειστικά μια πορεία εξισορρόπησης συμφερόντων που αποτυπώνονται και στην πολιτιακή δομή. Νομίζω ότι κυρίως το γαλλικό, νομίζω, να επιδίωξαν. Ισχυρίζεσαι ότι η άποψη πως η περίοδος που εξετάζεις κρίνεται από αρκετούς ως νηπιακή για το εγχώριο σοσιαλιστικό κίνημα, ας πούμε, είναι ανεπαρκής. Mm-hmm. Έχεις απαντήσει εν μέρη πριν, αλλά θες να μου πεις λίγα πράγματα, ας πούμε, γι' αυτό. Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι μια πολιτική και επιστημονική μέθοδος λαθεμένη, διότι ουσιαστικά από την επιδίωξη πολιτικά να φανεί ότι το ΣΕ και ΚΚΕ είναι η εκπλήρωση, η ορίμανση στο ελληνικό εργατικό κίνημα και τον εθνικό σοσιαλισμό γενικά, ότι ό,τι έγινε πριν, έγινε για να γίνει αυτό. Αυτό είναι λίγο μεταφυσικό, βέβαια. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα οριακά, Ηλία, ότι από τη σκοπή της επιστημονικής μεθοδολογίας είναι πρώτου 16ου αιώνα, όταν ακόμα επικρατούσε μία τελεολογική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ότι υπάρχει ένα πράγμα γιατί έχει αυτό το σκοπό. Δηλαδή είναι στην πραγματικότητα πρώτου Νεύτωνα και του Καρτέσιου, ότι θα πρέπει να αναζητήσει το αίτιο. Εδώ, για μένα είναι λάθος, διότι αν βάλεις αυτό το κριτήριο, τότε στην πραγματικότητα αντιμετωπίζεις την ιστορία ως μία γραμμική διαδικασία. Δηλαδή, σκαλοπάτι το σκαλοπάτι, ό,τι γίνεται και κάπου θα φτάσουμε σε κάτι άλλο. Ενώ δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα υπάρχει το γεγονός το μη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Που αυτό στην πραγματικότητα γίνεται η αφορμή για να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα το αντίστοιχο σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Κομμουνιστικό μετέπειτα. Όμως, ακόμη και η γένεσή του δεν είναι αυτή την οποία πολλοί νομίζουν. Δεν είναι ένα πολσεβίκικο κόμμα. Ακόμη και στην ίδρυσή του είναι ένα κόμμα ομήλων. Δεν γράφεται στην Τρίτη Διεθνή αμέσως, δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του εκεί.
δεν διαμορφώνει πολιτικό πρόγραμμα τέτοιου είδους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι βήμα το βήμα. Πιστεύω δηλαδή, και αυτό υποστηρίζω από ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, ότι διατυπώθηκαν πολύ κρίσιμα πράγματα που και το ελληνικό αριστερό και εργατικό κίνημα μετά δεν τα ξαναείπε ή τα είπε μετά από πάρα πολύ καιρό. Υποστηρίζω δηλαδή τη διαλογική αντιμετώπιση της ιστορίας ότι είναι μια σπήρα η οποία, όπως λέει και ο Μάρξ, στη γερμανική ιδεολογία έχει και υποχωρήσεις, έχει και παλινδρομήσεις. Δεν σημαίνει ότι πάει ακριβώς, ότι πάει ευθεία. Ναι, προφανώς προχωράς, γιατί αντλείς από την πείρα, από πράγματα κλπ. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει υποχωρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η κάθε στιγμή εμπερικλεί μέσα της κάποια ενδεχόμενα, κάποιες δυναμικές. Και είναι ο συνδυασμός αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων που θα επιλέξουν αυτή ή την άλλη. Αυτό είναι που συμβαίνει. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και η πιο σοβαρή μαρξιστική αντιμετώπιση. Η άθεση γενικά διαλεκτική, εν πάση περιπτώσει. Από αυτή τη σκοπιά πιστεύω ότι είναι λάθος το νηπιακή. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Κορδάτος, μεγάλος δάσκαλος, προσπάθησε να διαμορφώσει σε κόντρα με τον Παρηγόπουλο τη δική μας, να το πω έτσι, ιστοριογραφία. Όμως πιστεύω ότι υπηρέτησε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή ότι το παιδί, ο έφηβος και ο άντρας το 1918, το οποίο είναι λάθος. Γιατί μάλιστα και κάπου το γράφω μέσα, ας πούμε μετά την κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων, το κομμουνιστικό κίνημα σε όλο τον κόσμο σε ποια φάση του ήταν? Την όριμη, την παιδική, πού? Δηλαδή αν πας με αυτό το μοντέλο δεν μπορείς να εξηγήσεις την ιστορία. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έγινε ό,τι έγινε. Και εκτός από αυτό που για μένα έχει σημασία, δεν μπορείς να δεις και ευρύτερα χειραφετητικά ρεύματα εκτός αυτού που εσύ αναγνωρίζεις. Δηλαδή αυτομάτως οποιασδήποτε άλλες χειραφετητικές προσπάθειες εκτός, να το πούμε έτσι, του σοσιαλισμού κομμουνισμού με τους όρους του τρίτου διεθνισμού, του κομμουνιστικού κινήματος όπως το γνωρίζουμε, αυτομάτως τις θέτεις εκτός ιστορίας, σαν να μην υπήρξαν. Ή ακόμη, που είναι ακόμη χειρότερο, και αν υπήρξαν πριν το 18, που το παραδέχεις ότι υπήρξαν, τότε ακόμη και αυτές έπαιξαν ρόλο για να γίνει το ΣΕΚΕ. Είναι μια επικίνδυνη αντιμετώπιση της ιστορίας, που νομίζω ότι είναι λαθεμένη. Επειδή στον εγχώριο, ας πούμε, το οποίο υπήρχε παράδοση κοινοτισμού, ναι, πιστεύεις ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στην πρόσληψη από τους ανθρώπους που είχες εκείνης, ας πούμε, αναρχικών ιδεών ή, να το θέσω τώρα, πώς να το πω τώρα, αναρχιζόντων ιδεών, ναι. Έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό? Ναι, έπαιξε ρόλο. Είναι και, μάλιστα είναι γραμμένο και στα γράμματα αυτά που λέγαμε πριν στην Διεθνή Αναρχική Ομοσπονδία, που γίνεται μια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια του κοινοτισμού ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια του 1921. Υπάρχει λοιπόν μια βάση και νομίζω ότι, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι συμβατό και με τη θεωρία. Δηλαδή δεν είναι ότι έκαναν κάτι εκτός, ίσα που για μένα είναι θεμητό αυτό. Προσπάθησαν να τεκμηριώσουν τη θεωρία τους σε αυτό που συνέβαινε εδώ και με ιστορικούς όρους. Είναι θυμητό να το κάνεις. Αυτό γίνεται έτσι. Και γίνεται, μπράβο. Έχει γίνει και αλλού, ας πούμε. Ναι. Απλά το όριο που εμφάνιζε αυτό, αν δεν έβλεπες τον ταξικό διαχωρισμό στην κοινότητα, ήταν επειδή ήθελες να αντιπαλέψεις το κράτος, το κεντρικό κράτος, να αντιμετωπίζεις τις κοινότητες ως κάτι ομοιογενές. Είναι τα παραδείγματα που λέμε, που είναι γνωστά κιόλας, που γράφουμε και μέσα, ότι πήγαινε ο φοροεισπράκτορας για να πάρει από την κοινότητα και τον υποδεχόταν πρώτος ο παπάς με τη τζουγκράνα. Ο δήμαρχος, δηλαδή, όντως, φτωχές περιοχές προφανώς, δεν σημαίνει ότι υπήρχε, εντάξει, αλλά επικρατούσε το κοινοτικό ως σύνολο απέναντι στο κεντρικό κράτος. Ενώ στην πραγματικότητα ο ταξικός διαχωρισμός είχε αρχίσει και έκοβε και την Ήπεθρο. Και εντός της Ήπεθρο. Ναι, αυτό
Αυτό ήταν το θέμα. Παρόλο που υπήρχαν και προτάσεις αργότερα, όταν αρχίζει η συνειδητοποίηση αυτή και έρχεται, υπήρχαν προτάσεις κοινοτιστικής συγκρότησης, που πλέον είχε αρχίσει και είχε μια συνειδητότητα αυτού του διαχωρισμού. Δηλαδή ήταν μια ανανέωση, μια προσπάθεια ανανέωσης αυτής της άποψης, νομίζω πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά ήθελε να εκφράσει η θεωρία για τις κοινότητες και την ομοσπονδιοποίηση παραπέρα. Θέλω να πεις, ποια ήταν τα ρεύματα του αναρχισμού σε γενικές γραμμές που εμφανίστηκαν τότε, ας πούμε, στο χώριο τοπίο, και ποια ήταν τα κυριότερα από αυτά, δηλαδή ποια φάνηκαν περισσότερα. Ναι. Κοίτα, για το μεγαλύτερο κομμάτι στην περίοδο αυτή είναι κυρίως τα κινήματα που θα τα λέγαμε του αγροτικού αναρχισμού. Και είναι και λογικό. Βέβαια, αργότερα αρχίζουν και εμφανίζονται και τα πρώτα αναρχοσυνδικαλιστικά, πιο αδιαμόρφωτα ακόμα ρεύματα, και θα έλεγα, εντάξει, υπάρχουν και κάποια από τα οποία είναι της λεγόμενης ατομικής βίας, ας πούμε. Σε ένα βαθμό συμπλέγονται όλα αυτά. Υπάρχουν τα χριστιανοαναρχικά και χριστιανοσοσιαλιστικά κινήματα. Αυτά που ενδιαφέρουν εδώ μεταξύ, γενικά. Ναι, βέβαια. Τα οποία και αυτά, ας πούμε, σε κάποιες αγροτικές περιοχές επικοινώνησαν με πραγματικές διαθέσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κύρια που μπορεί να πει κανείς ότι εμφανίστηκαν. Και μάλιστα αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που είναι τεράστια η συμβολή τους, είναι ότι βοήθησαν στο να μαζικοποιηθούν πραγματικές διεκδικήσεις ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή, επιχείρησαν να συνδεθούν πραγματικά με αγωνίες. Και θα έλεγα ότι στην πράξη, για την περίοδο εκείνη, μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι τα αναρχικά εγχειρήματα είναι αυτά που κυρίως έχουν επαρκή και πραγματική σύνδεση με πραγματικές διεργασίες. Κυρίως αυτά. Τα σοσιαλιστικά εγχειρήματα κυρίως είναι ομαδοποιήσεις ανθρώπων με συγκρότηση, εν πάση περιπτώσει, αλλά που εμφανίζουν, φαίνεται σαν να εμφανίζουν τα αιτήματά τους κυρίως προς την εξουσία, για να την πείσουν. Ότι είναι λογικό, για παράδειγμα, ο εργάτης να έχει 8ωρο. Ναι. Ενώ αντίθετα, δεν θέλω να πω ότι δεν εμπλέκονται και σε πραγματικές διεργασίες. Όμως, κυρίως μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι τα αναρχικά εγχειρήματα είναι αυτά τα οποία με συγκεκριμένους, με απτούς τρόπους συνδέονται με διεργασίες. Άρα, φαντάζομαι ότι αυτά είναι τα στοιχεία. Επειδή, από ό,τι καταλαβαίνω, εκείνη την περίοδο υπήρχαν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ σοσιαλιστών και στις ιδέες, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να διαβάσεις μια αναρχική, ας πούμε, προκήρυξη, η οποία με τα σημερινά δεδομένα δεν σου θύμιζε και τόσο αναρχική προκήρυξη. Ναι, ναι, βέβαια. Αντίστοιχα, μπορείς να διαβάσεις και μια σοσιαλιστική που να σου θύμιζε πιο πολύ αναρχική. Άρα, φαντάζομαι ότι υπήρχαν αλληλοεπικάλυψη μεταξύ τους. Είναι ένα βασικό, καλά που το λες, είναι βασικό σημείο αυτό, να μην έχουμε στο μυαλό μας για την περίοδο εκείνη ότι μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά θεωρητικοπολιτικά ρεύματα. Ίσα-ίσα υπάρχει μια πανσπερμία καταβολών πολύ διαφορετικών, η οποία όμως τους οδηγεί σε μια επικοινωνία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι χωρισμένοι απόλυτα, ίσα-ίσα που μάλιστα και στη σημερινή εποχή σημαίνει αυτό, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις να επικοινωνούν οριζόντια πλευρές των ρευμάτων και να διαφωνούν περισσότερο με ρεύματα εντός τους στην άμεση πολιτική ή στα προγράμματα που διατυπώνουν. Είναι σημαντικό αυτό, και καλά που το είπες, να το πούμε.
Άρα φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά που τους διαφοροποιούν έχουν να κάνουν με αυτό που είπες πριν με την πρακτική τους. Ότι μεν τις σοσιαλιστικές ομάδες, οι μεν αναρχικές λαμβάνουν μέρος ας πούμε, σε εξεγέρσεις, είναι πιο, πώς να το πω τώρα, πιο κοντά στον κόσμο, στον ανθρώπους. Ναι, είναι ένα στοιχείο που τους διαφοροποιεί. Άλλα στοιχεία ποια είναι που διαφοροποιεί? Και ένα δεύτερο, να το πούμε έτσι συμπυκνωμένα, ένα δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί πάρα πολύ είναι, εγώ βάζω, στο βιβλίο βάζω ως σημαντικό σημείο τομή τα πολιτικά προγράμματα που επιχείρησε να διαμορφώσει ο Καλλέργης. Γιατί εκεί για πρώτη φορά εμφανίζεται η διάκριση αυτού που λέμε του minimum και του maximum προγράμματος. Ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι σωστό ή όχι, είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτό. Αλλά εκεί γίνεται μια προσπάθεια ότι για τώρα άμεσα είναι αυτά και οι γενικότερες στρατηγικές επιδιώξεις είναι αυτές. Είναι και αυτό μια διαφοροποίηση στο πεδίο της θεωρίας και του πολιτικού προγράμματος. Στη δράση όμως πιστεύω ότι κυρίως είναι αυτή. Ναι, είναι άλλη, να το πούμε έτσι, η οξύδωση των αναρχικών με αυτό που συμβαίνει. Και είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι οι αναρχικοί όποτε επικοινώνησαν με τα διεθνή κέντρα τους είχαν να αναφέρουν εμπειρία από συμμετοχή σε αγώνες. Ναι. Δεν είχαν μόνο το ζήτημα της αναφοράς τους σε διεκδικήσεις ή στο τι είπαν ή το τι προσπάθησαν να πούν, αλλά είχαν να αναφέρουν και εμπειρία πάνω σε αγώνες. Ωραία. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το πρόσωπο του Παναγιώτη Πανά. Γιατί εγώ, ας πούμε, και από άλλα πράγματα που διαβάζω, θεωρώ αρκετά σημαντικό πρόσωπο στον σοσιαλισμό στην Ελλάδα, ας πούμε. Θα μου πεις λίγα πράγματα. Νομίζω ότι είναι από όλη την προηγούμενη περίοδο, από αυτή που εξετάζουμε, πιστεύω ότι αυτός και ο Ρόκος Χοϊδάς είναι οι πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες, οι πλέον κεντρικές φιγούρες. Διότι, για τον Πανά που λέμε, είναι στην πραγματικότητα ο ριζοσπαστικότερος εκπρόσωπος εντός βέβαια ενός αστικού δημοκρατικού προτάγματος, βοήθησε πάρα πολύ σοσιαλιστές και γενικότερα αγωνιστές που πολλές φορές πήγαιναν και πέρα από τα προτάγματα τα δικά του, ήταν σταθερά ενάντια στην εξουσία. Και και βέβαια είναι τραγικό και το τέλος του. Μέσα στη φτώχεια, ας πούμε, και στην ανέχεια. Νομίζω ότι είναι κεντρική φιγούρα. Και ξέρεις, φυσιογνωμίες όπως ο Πανάς ή και ο Χοϊδάς μας βοηθάνε να κατανοήσουμε το πώς σε κάθε ιστορική περίοδο εντός μιας πολιτικής θεωρίας εκδηλώνεται πάντα η πιο πρωτοπόρα τάση της, η πιο ριζοσπαστική τάση της και η πιο καθυστερημένη. Ότι δεν υπάρχουν ενιαίες προτάσεις για εποχές. Σωστό είναι αυτό. Πιστεύω ότι ο Πανάς είναι εμβληματική φυσιογνωμία, όπως και ο Ρόκος Χοϊδάς βέβαια. Εγώ έτσι τον προσεγγίζω και γι' αυτό και αναφέρω κάποια πράγματα και για αυτόν μέσα στο βιβλίο. Εγώ εκεί τον αξιολογώ. Θέλω να μου πεις αν τα προγράμματα των ομάδων και των σοσιαλιστών και των αναρχικών της περιοδοκίνησης αγγίζαν, ας πούμε, την ίδια τη δομή της καπιταλιστικής σχέσης, έτσι. Και τι διαφορές εντοπίζεις ανάμεσα ανάμεσα στους σοσιαλιστές και αναρχικούς σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, πώς το άγγιζαν αυτό το πράγμα ή ήταν, ας πούμε, τα προτάγματά τους σαν αυτό που έλεγες πριν, παρανθρώπινα, δεν ξέρω εγώ. Κοίταξε, πολλά. Γι' αυτό το λόγο, για να γίνει πιο συγκεκριμένο, γι' αυτό το λόγο μέσα στο βιβλίο υπάρχει αυτή η διάκριση σε 8 ενότητες. Ξεχωρίζω κάποιες ενότητες για τα προγράμματα, για να μπορεί να γίνει φανερό περισσότερο αυτό.
Κοίταξε, υπάρχει, υπάρχει μια συμφωνία σε πολλά πράγματα και αποκλείσει σε κάποια άλλα. Εμένα, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος ξεκινάει με το ότι η Επανάσταση είναι ο νόμος πρόοδου, το επαναστατικό στοιχείο και το στοιχείο της βίας δεν είναι αυτό το οποίο παίρνει κεφάλι. Δηλαδή, κυρίως υπάρχει η δήλωση ότι δια της αυτομόρφωσης, έτσι, της αυτοεκπαίδευσης, ας πούμε, θα έρθει η συνειδητότητα και μετά κλπ. Κλπ. Οι οικονομικές διεκδικήσεις κυρίως θα έλεγα ότι απηχούν πράγματα τα οποία ζητάει η εργατική τάξη, ζητάνε τα εργαζόμενα στρώματα γενικότερα, να το βάλουμε έτσι. Και από εκεί και πέρα, οι προτάσεις, εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση, έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις που προτείνονται προς το κράτος να πάρει. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι για ένα κράτος πρόνοιας, mm-hmm. κυρίως. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην πραγματικότητα δεν αγγίζεται με προγραμματικούς όρους αυτό που έβαλες, η δομή της εκμετάλλευσης. Υπάρχει η επιθυμία, αλλά η διεκδίκηση μάλλον είναι συμβατή περισσότερο, και κυρίως στους Έλληνες σοσιαλιστές προς το τέλος περίοδου, μάλλον είναι συμβατή περισσότερο με μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Κατάλαβα. Και όχι επαναστατική, η οποία εκδηλώνεται κυρίως στον ύστερο αναρχισμό στην περίοδο αυτή. Mm-hmm. Δηλαδή προς το τέλος, αρχίζει και ακολουθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ο αναρχικός χώρος το ζήτημα της επαναστατικής επίλυσης. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές, ας πούμε, διεκδικήσεις των δύο αυτορευμάτων στον χώρο τοπίο, όχι μόνο για τις οικονομικές, δηλαδή έχουν διαφοροποιήσει αυτά ή πάνω κάτω. Κοίταξε, υπάρχουν αποχρώσεις. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς ο αναρχικός χώρος δεν απεμπολεί την άρνηση του κράτους, έτσι, και επιμένει στην ομοσπονδιακή συγκρότηση. Ενώ αντίθετα στους σοσιαλιστές υπάρχει, ιδιαίτερα προς το τέλος του 19ου αιώνα πλέον και αρχής του 20ου, πλέον υπάρχουν προγράμματα που είναι προγράμματα της Β' Διεθνούς, της Δεύτερης Διεθνούς. Δηλαδή προγράμματα κυρίως μεταρρυθμίσεων προς το κράτος. Ναι. Νομίζω ότι εκεί κυρίως θα το έθετα. Ωραία. Θέλω να μου πεις στο επίπεδο στρατηγικής και τακτικής, τι ρόλο διαδραματίζει, γιατί το αναφέρεις στο βιβλίο, το πρόγραμμα της Φούρτης, πώς επηρεάζει, και ένα δεύτερο είναι μαζί με αυτό μέσα σε αυτό το ερώτημα, αν οι αναρχικές ομάδες έχουν μεγαλόπνες ή μικρόπνες διεκδικήσεις. Δηλαδή, πώς φαίνεται την εποχή εκείνη, τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να στραφούν προς. Εντάξει, θέλουν το κράτος, ας πούμε, να μην υπάρχει, αλλά τελικά διεκδικούν από το κράτος ή λένε, α, παιδιά, άμα δεν υπάρχει το κράτος, δεν κάνουμε τίποτα. Εντάξει, άστο. Κοίταξε. Σε ό,τι αφορά τους σοσιαλιστές με το πρόγραμμα της Ερφούρτης και γενικά με το σοσιαλισμό στις δεύτερες διεθνούς, αυτό το οποίο φαίνεται στα προγράμματα είναι να εξοπλίζεται η στρατηγική για μια άλλη κοινωνία, να το πούμε έτσι. Άρα και μια επανάσταση. Ναι. Στην περίπτωση των αναρχικών, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπάρχει η άρνηση του κράτους και αντίστοιχα λέγεται, παρόλα αυτά υπάρχει όμως εμπλοκή και αποδοχή ετοιμάτων κοινωνικών ομάδων ή κοινοτήτων που ζητάνε το κράτος. Αυτό, αν θέλεις, είναι και ένα αντιφατικό σημείο, κατά τη γνώμη μου, του αναρχικού χώρου της περίοδου εκείνης, το οποίο, μάλιστα, δεν είναι και συμβατό με το τι συμβαίνει διεθνώς την ίδια περίοδο. Πιστεύω, δηλαδή, ότι ναι, υπάρχει προγραμματικά η άρνηση του κράτους, αλλά νομίζω ότι στην πράξη υπάρχει συμμετοχή σε αγώνες και μάλιστα και με πρωταγωνιστικό χαρακτήρα πολλές φορές που ζητάει από το κράτος πράγματα. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια από τις αντιφάσεις, θα έλεγες, ίσως.
Στα μέσα που χρησιμοποιούν οι δύο, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι δύο ομάδες, χρησιμοποιούν τελικά για τους θέμενους στόχους που έχουν βάλει. Ναι. Υπάρχουν διαφοροποίησματα μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων στον χωρίο τοπίο. Ναι. Τι μέσα χρησιμοποιούν οι μεν, οι δε, αν είναι επικαλύπτονται. Mm-hmm. Ναι, επικαλύπτονται στο. Επειδή δεν είναι και ενιαίοι οι δύο χώροι μεταξύ τους, επικαλύπτονται στο βαθμό που θεωρούν κρίσιμη την αυτομόρφωση. Σε αυτό επικαλύπτονται. Διαφοροποιούνται όμως στο πέρασμα των χρόνων σε ό,τι αφορά την πρακτική δράση. Δηλαδή, ιδιαίτερα στα αναρχικά και αντιουσιαστικά εγχειρήματα της περίοδου, εμφανίζονται πολιτικές δολοφονίες, εμφανίζονται βίαιες συγκρούσεις, που υποκινούνται κιόλας σε μια σειρά κοινότητες. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην εξέλιξη των χρόνων, στο πεδίο των μέσων πάλης, υπάρχει διαφοροποίηση. Υπάρχει διαφοροποίηση. Εγώ γι' αυτό λέω ότι... Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω ότι οι αναρχικοί της περίοδου είναι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα ή αν θέλεις... Να το πούμε καλύτερα, είναι πιο κοντά, ίσως, σε μια πιο ρηξιακή κατεύθυνση με αυτό που συμβαίνει. Και γι' αυτό νομίζω ότι μπαίνουν και σε πραγματική κίνηση, για να στρέψουν με έναν τρόπο ενάντια στην κεντρική εξουσία τους αγώνες. Εδώ υπάρχει, νομίζω, απόκληση. Τώρα, αυτό το ερώτημα ίσως να έχει απαντηθεί. Αλλά θέλω να μου πεις, από τα γραπτά και τις πράξεις, ας πούμε, των διαφορών ομάδων, και των σοσιαλιστών και των σοσιαλιστών και των αναρχικών, ωραία. Mm-hmm. Πώς βλέπουμε να κινούνται σε σχέση με το κοινωνικό υποκείμενο που θέλουν να προσεγγίσουν, και με ποιους τρόπους προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές αυτούς τους τρόπους. Εντάξει, μου είπες πριν όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, για την αυτομόρφωση, το οποίο το υιοθετούν και οι δύο, ας πούμε. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν διαφοροποιήσεις προς αυτό, στο πώς προσπαθούν να πλησιάσουν τους ανθρώπους και να τους πούνε αυτό που θέλουν να τους πούνε τελικά. Ναι. Κοίταξε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κανένα από τα δύο ρεύματα πρακτικά, και ίσως είναι, αν θέλεις, και ένα όριο στην ανάλυση τους και το πώς βλέπουν την περίοδο, δεν ξεχωρίζουν με σαφήνεια ένα κοινωνικό υποκείμενο, μία τάξη, γι' αυτό. Άρα απευθύνονται σε όλους, δηλαδή. Είναι γενικά οι εκμεταλλευόμενοι. Ναι. Γενικά οι εργαζόμενοι. Το οποίο βέβαια αντικειμενικά βάζει ένα όριο. Ναι. Το που, έτσι δεν είναι, το που απευθύνεσαι. Στους τρόπους που προσπαθούν να προσεγγίσουν, νομίζω ότι και εδώ, κυρίως το αναρχικό ρεύμα, είναι αυτό το οποίο επιδιώκει να πάει σε αυτόν που κρίνει ότι είναι εκμεταλλευόμενος. Δηλαδή, με περιοδίες σε κοινότητες, με προσπάθεια δημόσιων τοποθετήσεων. Το μοντέλο αυτό θα έλεγα ότι κυρίως το ακολουθεί ο Καλλέργης. Έχει μια αγωνία να παρέμβει. Με δημόσιες ομιλίες, όπου μπορούν, με συμμετοχή σε αγώνες, με την εκτύπωση υλικού και εφημερίδων, πιστεύω ότι προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα μέσα τα οποία διαθέτουν, ό,τι διαθέτουν σε σχέση με αυτό. Απλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο πιο μετά το βρίσκουμε, δηλαδή, και είναι λογικό νομίζω, εφόσον δεν εντοπίζεις βασικούς παραγωγικούς κλάδους ως πιο σημαντικούς, δεν επιλέγεις να κάνεις αυτό που γίνεται πολύ μετά, δηλαδή να πας σε ένα χώρο δουλειάς, να παρέμβεις. Αυτό το κάνει κυρίως με την αγκυτάτσια, με τους λόγους του δημόσια, ας πούμε, για παράδειγμα, επίσης ο Μάρινος Αντίπας, στα χωράφια. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει, να το πούμε έτσι σαν εικόνα, υπάρχει κυρίως μια γενική δημόσια απεύθυνση, έτσι, όχι μια στοχευμένη
σε συγκεκριμένα κοινωνικά υποκείμενα που υποτίθεται θα παίξουν το ρόλο που επιδιώκουν. Ναι. Νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει περισσότερο. Ωραία. Παραφέρθηκες τώρα στο Μαρίνο Αντίπα. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για το Μαρίνο Αντίπα και το αγροτικό ζήτημα. Ας πούμε, πώς είναι πλάκι με αυτό, τι προσπάθησε να κάνει τελικά. Ναι. Κοίτα, είναι ο Μαρίνος Αντίπας, εντάξει, είναι γνωστό ότι δεν ήταν ο ίδιος, δεν ήταν από τα κοινωνικά τμήματα κλπ. Επίσης είναι χαρακτηριστικό, και αυτό αν θέλεις είναι και ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέρον γενικά για το πώς προσλαμβάνεται μια θεωρία και το πώς η ανάγκη να δώσεις μάχη δεν έχει καθαρούς και αμόλυτους όρους. Ο Αντίπας πάει στα χωράφια και λέει ότι πρέπει να πετάξετε από το σβέρκο σας το τσιφλικά και επικαλείτε το Χριστό. Mm-hmm. Δηλαδή επικαλείτε τα στοιχεία του χριστιανικού δόγματος που πιστεύει ότι μπορούν να παίξουν απελευθερωτικό ρόλο. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον από ποια άποψη. Δεν λέω ότι μου είναι ενδιαφέρον ή πρέπει να μας είναι ενδιαφέρον στο να κάνουμε προσμίξεις σήμερα τέτοιου είδους. Είναι ενδιαφέρον από μια γενικότερη οπτική, με την έννοια ότι πολλές φορές το πώς θα αντιληφθεί ο κολλασμένος για να δώσει τη μάχη του πρέπει να πατάει και στις εμπειρίες του. Σωστό. Που μπορεί να καταλάβει. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο ο Μαρίνος Αντίπας, επειδή το πιστεύει κιόλας ο ίδιος, προσπαθεί να εδραιώσει αυτό που λέει με βάση τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι ένα γενικότερο ενδιαφέρον ζήτημα. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι γι' αυτό και διώχθηκε απίστευτα και δολοφονήθηκε. Ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, πολύ διαβασμένος και καταρτισμένος, ο οποίος είδε ότι έστω και ένα, πώς να το πούμε, όχι, ο Αντίπας δεν μιλούσε από τη σκοπιά του σοσιαλισμού, όποιου σοσιαλισμού ή όποιου αναρχισμού. Στην πραγματικότητα έχω την εντύπωση ότι μίλαγε από τη σκοπιά του εξανθρωπισμού του αστικού καθεστώτος που έβλεπε, του καθεστώτος που έβλεπε γενικά, δες το έτσι. Νομίζω ότι κυρίως από αυτή τη σκοπιά. Αλλά επειδή ήταν τόσο αδύρυτες οι οικονομικές ανάγκες της εξουσίας στην περίοδο εκείνη, δεν μπορούσε να ανεχτεί ακόμη και αυτά τα κηρύγματα. Έπρεπε να τα σβήσει. Και γι' αυτό τον λόγο και είχε την τύχη δυστυχώς που είχε. Όμως βάζει, γι' αυτό που σου είπα αυτό πριν, βάζει γενικότερα ενδιαφέροντα μεθοδολογικά ζητήματα ο Αντίπας για το πώς μπορείς να κάνεις πολιτική. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, λες μέσα στο βιβλίο, τώρα διόρθωσε να κάνω λάθος, ότι είναι ένα αντιφατικό αυτό που θα σου πω τώρα, ότι ο Αντίπας νομίζω έλεγε ότι να πάρει αγροτιά να μείνει τα τσιφλίκια, αλλά να πληρώσει τις αποζημιώσεις, ναι, αυτό, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή το οποίο είναι... Ναι, δηλαδή το οποίο είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ήθελε ένα εξανθρωπισμένο... Ήθελε και μια ηθική, ας πούμε, ναι, καθαρότητα προς τον... Ακριβώς. Ναι. Ότι, δηλαδή αναγνώριζε ότι πρέπει να τα πάρουν για να τα δουλέψουν, για να ζήσουν και να μην υφίστανται αυτό που υφίστανται, αλλά από την άλλη ότι είναι η υποχρέωσή τους να το πληρώσουν στον άλλο. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που λες, αυτό που λέμε τώρα, του τι ήθελε κατά βάθος να κάνει. Θέλω να μου πεις, αν αναφέρθηκες πριν, λίγα πράγματα για την αντίληψη του Δημοκρατικού Συνδέσμου Πάτρας για το ανατολικό ζήτημα, γιατί είχε βγάλει και μια, ξέρω εγώ, υποτύπου μπροσουρίτσας, ας πούμε, αλλά και για το θέμα της γλώσσας. Ποιες ήταν οι αντιλήψεις του Δημοκρατικού Συνδέσμου για το θέμα της γλώσσας και για το ανατολικό ζήτημα. Ναι. Για το ανατολικό ζήτημα ήδη φάνηκε τα προηγούμενα ότι δεν ήταν, προφανώς δεν ήταν σε μια λογική εθνικής επίλυσης, υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. Επίσης, μου δίνει την ευκαιρία να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν το πάμε, ότι η υπεράσπισή του στη δημοτική γλώσσα, κατά τη γνώμη μου, μας υπενθυμίζει περίπου και 20 χρόνια μετά το Δημοκρατικό Σύνδεσμο,
όταν έχουμε την πρώτη σοβαρή γενικότερη κρίση στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή, mm-hmm. ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος είναι πρωτοπόρος σε πάρα πολλά πράγματα, mm-hmm. σε αυτά που διατυπώνει. Γιατί προσπάθησε να είναι συνεπής με μια θεωρία. Πιστεύω, ας πούμε, και θέλω να το συμπληρώσω εδώ τώρα που το συζητάμε, ότι η περίοδος αυτή του τέλους του 19ου αιώνα στην πραγματικότητα είναι η πρώτη σοβαρή οικονομική, πολιτική και πολιτισμική κρίση την οποία περνάει ο ελληνικός χώρος και που θα μπορούσε ενδεχομένως με άλλες προϋποθέσεις να γεννήσει και άλλα γεγονότα. Mm-hmm. Ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος είναι με το ανατολικό ζήτημα την επίλυσή του με αυτούς τους όρους, όχι εθνικούς, διεθνείς, βαλκανικούς, υποστηρίζει τη δημοτική, αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι υπάρχει και μία σχέση γενικότερα μέσου και σκοπού mm-hmm. για να πετύχεις κάτι, πρέπει να αξιοποιήσεις τα κατάλληλα εργαλεία και από αυτή την άποψη εγώ θα έλεγα ότι παρόλο που είναι ο πιο πρώιμος χρονικά για την περίοδο που εξετάζουμε, σε πάρα πολλά σημεία είναι μπροστά από ό,τι εμφανίστηκε μετά. Είναι μπροστά. Παρόλο που δεν όριζε με σαφήνεια το κοινωνικό υποκείμενο που απευθύνεται, νομίζω ότι η προσπάθειά του για τη δημοτική γλώσσα είναι συμβατό, θα λέγει κανείς, με ένα γενικότερο εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, όμως πιστεύω ότι σημαίνει και μια διαισθητική ίσως επίγνωση, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι θα πρέπει να με καταλάβει mm-hmm. αυτός που πονάει. Mm-hmm. Σημαντικό αυτό. Το οποίο είναι σημαντικό. Mm-hmm. Ότι δεν μιλάω για να πείσω τους λόγιους ή τους άρχοντες να καταλάβουν το λογικό του αιτήματός μου, mm-hmm. αλλά θέλω να καταλάβει αυτός που περνάει δύσκολα και που του μιλάω για αυτά. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική σημαντικό στιγμιότυπο Δημοκρατικού Σύνδεσμου σε αυτήν την περίοδο. Θέλω επίσης να μου πεις λίγα πράγματα για τον Θεοδωρίδη, mm-hmm. αυτό το, που ήταν ο χριστιανός σοσιαλιστής που ήταν στον Αρμαγεδόνα, mm-hmm. και τις απόψεις του περί ειρήνης. Ναι. Είναι από τα πιο... εντάξει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν φιγούρες τέτοιες στο εξωτερικό, μάλιστα. στην πορεία διαμόρφωσης, υπήρχαν τέτοιες. Όμως νομίζω ότι θα άξιζε να το προσεγγίσουμε το φαινόμενο αυτό ίσως μέσα από τις πρώτες εμφανίσεις ενός πολιτικού μηδενισμού στην Ελλάδα. Μιας μηδενιστικής θεωρίας. Δηλαδή, να το πω απλά, για να καταλάβετε τι σας γίνεται, πρέπει να καταστραφούμε. Νομίζω ότι είναι μια εμφάνιση τέτοια, mm-hmm. που βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη εμφανίστηκε. Mm-hmm. Και τώρα εμφανίζεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι γι' αυτό και ενώ στην αρχή είχε απήχηση, είχε μια απήχηση σε κάποιες αγροτικές κυρίως περιοχές, προφανώς δεν μπόρεσε να χαρακτηρίσει. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν περισσότερο, να το πω πιο απλά με πιο πολιτικούς όρους, θεωρητικούς, πιστεύω ότι περισσότερο ήταν εντός αυτών των ερευμάτων, νομίζω ότι περισσότερο ήταν ηχό αυτού που έφευγε. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν περισσότερο ηχό των κοινωνικών ομάδων, οι οποίες έβλεπαν ότι τσαλαπατούνται από αυτό το οποίο έρχεται και αντί να ακολουθήσουν ενδεχομένως ρεύματα που πάλευαν σε μια κατεύθυνση, περισσότερο ήταν στην προηγούμενη εποχή, θα λέγαω ότι με έναν τρόπο ίσως επικοινωνεί με τον λουδισμό που εμφανίστηκε σε άλλες χώρες, δηλαδή περισσότερο η καταστροφική πλευρά αυτό που συμβαίνει, να καταστραφούμε για να μην έρθει αυτό που είναι να έρθει. Νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να δούμε το παράδειγμα του Αρμαγεδόν, ίσως. Είναι και το όνομά του, ναι. του δηλωτικού. Ενδεικτικό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η έρευνά σου, το βιβλίο σου,
κυκλοφορείται η πρώτη σπορά. Ναι. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τους καρπούς αυτής της σποράς στα επόμενα χρόνια. Και αν ναι, σε ποιες περιόδους. Και επίσης, αν υπήρξαν και άλλες σπορές κατά την πορεία, ας πούμε, του προηγούμενου αιώνα. Ναι. Και ποιες περίοδοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, ας πούμε, ως περίοδοι συγκομιδής αυτών των σπορών. Ναι. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Ναι. Είναι... είναι ενδιαφέρον ερώτημα. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι προφανώς καρποί έχουν εμφανιστεί μετέπειτα. Έχουν εμφανιστεί σε τρόπους δράσης, σε άγριες απεργίες. Ας πούμε, οι αγώνες των εργατών του Λαβρίου και αυτά τα οποία έκαναν είναι ένα παράδειγμα αγώνα που εμφανίστηκε πολύ μετά. Στα πολιτικά προγράμματα προφανώς υπάρχουν ασύγκριτες συμβολές που εμφανίστηκαν μετά. Να πω για παράδειγμα μόνο τις πρώτες διεκδικήσεις για τα δικαιώματα της γυναίκας που γράφουμε μέσα, για την ποιότητα ζωής στην πόλη με τις αλσεοπόλεις του Προτήμιο Δρακούλης. Εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι εργάτες της Λαβριωτικής βάζουν σε ένα από τα αιτήματά τους την ηθική προστασία της γυναίκας και του παιδιού. Είναι αυτά πολύ σημαντικά για τότε. Είναι απίστευτες συμβολές, τα οποία τα είδαμε και μετά να εμφανίζονται με άλλους όρους. Και νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές τέτοιες που τα ξαναβλέπουμε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι λογικό να αξιολογώ κρίσιμη τη στιγμή του Οκτώβρη του 2017 και την επίδρασή του και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Είναι επίσης άλλη πολύ μεγάλη περίοδος, είναι η δεκαετία του 1930. Ειδικά πριν το Μεταξά, που διαμορφώνονται όροι πραγματικά άλλοι στον ελληνικό χώρο. Είναι η δεκαετία του 60, στο εργατικό κίνημα ιδιαίτερα, με τα ξεχωριστά σωματεία και τη μάχη που γίνεται απέναντι στην εργοδοτική ΓΕΣΕ. Πιστεύω δηλαδή ότι, πώς να το πούμε τώρα, δεν μπορεί να μπει στο μπουκάλι το τζίνι της αναζήτησης χειραφέτησης. Δεν γίνεται να μπει. Και δεν γίνεται να μπει όχι γιατί εμείς έχουμε αιμονή, αναρχικοί ή κομμουνιστές που παλεύουμε να δούμε αυτή την κοινωνία χωρίς δεσμά. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη τεκμηρίωση αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η πάλη αυτή διεξάγεται αντικειμενικά. Γιατί δεν γίνεται οι όροι της ζωής να τελεστούν με διαφορετικό τρόπο, να ζήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή η σπορά άφησε πράγματα και εμφανίστηκαν αυτά που λέμε τώρα. Κάποιες σπορές κάηκαν για δεκαετίες. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει πάλι για αυτή την περίοδο δεν είναι μόνο οι συσχετήσεις, δηλαδή υπάρχουν και κοινά πράγματα με εκείνη την περίοδο με τώρα. Δηλαδή είμαστε πάλι σε μια περίοδο αναζήτησης προσανατολισμού στο εργατικό κίνημα, σε μια φοβερή κρίση οικονομική. Τη θυμίζει και λίγο. Ναι, τότε, τη θυμίζει. Χωρίς να θέλω να κάνω. Ναι, ναι, βέβαια. Λίγο... βέβαια. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η μελέτη αυτής της περίοδου διαμόρφωσης επανέρχεται. Πιστεύω ότι η σπορά αυτή έχει αφήσει δηλαδή και τα μεταστατικά παραδείγματα που είπα ενδεικτικά τώρα, αλλά νομίζω ότι τη βλέπουμε στη γενικότερη αναζήτηση. Εγώ θέλω να βάλω και αυτό το στοιχείο της ανάγκης, κατά τη γνώμη μου, οι μάχημες δυνάμεις, είτε αναρχικές αντιεξουσιαστικές είτε κομμουνιστικές επαναστατικές, να συνομιλήσουν και να δράσουν. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω, αλλά με πρόλαβες. Ναι. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, κάνουμε την κουβέντα, εκτός αυτού του βιβλίου, ας πούμε, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να θέτει ένα πρόταγμα, εκτός από την έρευνα που κάνει. Έχει συμμετάσχει κάποια στιγμή και στο πάλι από τους ακυβέρνητες πολιτείες, στην παρουσίαση του βιβλίου για τα κόκκινα και μαύρα. Ναι, του Λεβί. Το οποίο προσπαθεί να κάνει μια σύμπλευση, ας πούμε, και να πει, παιδιά, δεν έχουμε τόσο... Έχουμε διαφορές μεν, αλλά πρέπει να βρούμε, ας πούμε, τις ομοιότητες. Και
Εντάξει, επειδή ξεκίνησε την απάντηση, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, κοίταξε. Ή ότι πρέπει να γίνει. Γιατί το πρέπει με τον μπορεί τώρα είναι. Ναι, σωστό. Μια απόσταση. Κοίταξε. Καταρχάς, γενικά στο πρέπει πιστεύω ότι είναι και. Είναι εξαιρετική ανάγκη και επίκαιρη βέβαια. Το να μπορέσουν, εγώ θα το πω με μία φράση, να μπορέσουν να συνομιλήσουν θεωρητικά και πολιτικά πρακτικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις που μιλάνε με την αγωνία της ανεξαρτησίας της εργατικής τάξης και της πολιτικής της. Ανεξάρτητοι από κράτος, από αφεντικά, από γραφειοκράτες και όλους όσους προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη συνείδησή της. Είναι επίκαιρη ανάγκη. Δεν μπορεί να μην το δει κανείς αυτό. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και οι προϋποθέσεις για να γίνει, καταρχάς δεν είναι μια συζήτηση που θα γίνει με έναν τρόπο τελετουργίας ότι τώρα μιλάμε. Είναι να το πούμε έτσι, μια διαρκή συζήτηση πρέπει να γίνεται από τα έντυπα, από βιβλία, από αγώνες, σαφώς. Το οποίο δεν μπορούμε, πραγματικά δεν μπορούμε να αρνηθούμε και δεν είναι απαραίτητο να αρνηθούμε τις βασικές θεωρητικές παραδοχές μας. Όμως, για να μπορέσεις να δράσεις και να δράσεις ενάντια στον αντίπαλό σου, στον εχθρό σου, θα πρέπει με έναν τρόπο, το να καθοριστείς τι είσαι είναι μια πρώτη άρνηση, λέει η διαλεκτική. Καθορίζεσαι. Πρέπει όμως να προχωρήσεις και πρέπει να δεις. Εγώ δηλαδή χρησιμοποιώ για το τρίτο νόμο της διαλεκτικής στο βιβλίο, την αλληλοδιείσδηση των αντιθέτων. Δηλαδή πρέπει να συνομιλήσεις χωρίς να ακυρώσεις θεωρητικές αναφορές, αλλά να δεις στο πεδίο της πράξης με την αγωνία να υπάρξει η κίνηση. Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι οποιασδήποτε θεωρητικές προτάσεις έχει ο καθένας μας μπορούν να ακουστούν και να κριθούν καλύτερα όταν η τάξη που μας ενδιαφέρει βρίσκεται σε κίνηση. Mm-hmm. Όταν μάχεται. Mm-hmm. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι τελικά αυτοί οι όροι, να υπάρξουν αυτοί οι όροι για να γίνει αυτή η συζήτηση είναι και όρος για να είμαστε κι εμείς περισσότερο αποτελεσματικοί απέναντι στον αντίπαλο. Το να συνοηθούμε καλύτερα είναι όρος να πράξουμε καλύτερα. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορεί να ενδεχομένως να επικρατεί το κομμάτιασμα της αντιμετώπισης. Από αυτή τη σκοπιά έχει μεγάλη σημασία η ταξική αλληλεγγύη και η πολιτική αλληλεγγύη του ενός στον άλλο. Έχει μεγάλη σημασία η συζήτηση πάνω σε ιστορικά γεγονότα, συζητώντας ακομπλεξάριστα, θεωρητικά και με τρόπο συγκροτημένο. Έχει μεγάλη σημασία να συνοηθούμε καλύτερα στο τι διαφωνούμε. Ναι. Και όχι στο τι νομίζουμε ότι διαφωνούμε. Mm-hmm. Και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία να συζητήσουμε ανοιχτά. Υπάρχουν πράγματι ζητήματα στα οποία, τα οποία δεν έχουν κρυθεί. Είναι μπροστά αυτές οι διαφορές. Ενδεχομένως να κρυθούν με μια νέα ιστορική τομή, επαναστατική τομή, που θα βάλει τα ερωτήματά μας σε μια άλλη βάση. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ένας με τον άλλον πάνω στο τι διαφωνούμε. Και πάνω σε αυτό να καθορίσουμε και στο που θα πράξουμε. Για μένα είναι εξαιρετικά αναγκαίο. Και αν θέλεις, μία επικαιρότητα της περίοδου εκείνης, ακόμα, είναι το γεγονός, και εγώ αυτό χρησιμοποιώ, με αυτό θέλω να κλείσω πάλι με τον ιστορικό ελληνισμό που ξεκινήσαμε, είναι να κριθούμε και οι ίδιοι, να εκτιμήσουμε οι ίδιοι τι κάνουμε και να κριθούμε και μεταξύ μας τα χειραφετητικά ρεύματα, κυρίως, αυτό προτείνει ο Μάρξ ο Έγγελς στη γερμανική ιδεολογία, κυρίως με το τι πραγματικά κάνουμε και όχι με το τι λέμε ότι είμαστε. Για μένα αυτό είναι οδηγός πάρα πολύ σημαντικός. Να κριθούμε με το τι κάνουμε. Επί του πρακτικού πεδίου δηλαδή. Ακριβώς, πάνω στο στόχο μας. Έτσι. Στο στόχο. Και με βάση αυτό να εκτιμήσουμε ο καθένας. Γιατί πιστεύω ότι και στη σημερινή εποχή δεν είναι
δεν είναι unblock το ένα με το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν εντός της καθεμιάς πολιτικής οικογένειας υπάρχουν πολύ σοβαρότερες διαφωνίες άμεσης πολιτικής πρακτικής από ότι υπάρχουν με ομαδοποίησεις του άλλου χώρου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα επίκαιρο, για μένα ίσως και το πιο ελπιδοφόρο επίκαιρο ζήτημα εκείνης της περίοδου που θα πρέπει με έναν τρόπο να το πιάσουμε και να το φέρουμε. Mm-hmm. Για να είναι η δική μας φορά καλύτερη. Ναι. Θα πάρει τη σκοπιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.